Κάνεις κάποια εισαγωγή. Ναι. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Ριχάρδο, τον Σταύρο, την Κατερίνα, τον Σπύρο. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Στήρη, που είναι ένας καθηγητής ο οποίος μας έχει συντροφεύσει εμάς προσωπικά, ας πούμε, τους τρεις, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μας, γιατί τον είχαμε σχεδόν σε κάθε εξάμηνο. Όχι μόνο εσάς, είναι και η Δέσποινα, αφήσω και αυτή την αγάπηση. Α, γεια σου Δέσποινα. Είναι πρώτο έτος. Μάλλον φέτος δεύτερο, έτσι. Οπότε έχει μέλλον. Οπότε ξέρεις και εσύ τι τραβάμε. Λοιπόν, ο κύριος Στήρης είναι επίκουρος καθηγητής. Τώρα είναι μεσαιωνικής φιλοσοφίας με μία κλίση στην πολιτική φιλοσοφία και γενικότερα οι τομείς με τους οποίους ασχολείται είναι ευρύτεροι το αντικειμένο του, όπως θα διαπιστώσετε και σήμερα θεωρώ. Οπότε αυτά, τον φωνάξαμε σήμερα μην έχοντας σκοπό να διαβάσουμε σήμερα κείμενο από τον Πλάτωνα, κατ' εξαίρεση, λόγω περιορισμένου χρόνου, αλλά θα αφιερωθούμε σε μια συζήτηση, ώστε να δούμε πώς ο Πλάτωνας, μετά την ύστερη αρχαιότητα που λέμε, ως περίοδο, δηλαδή, διορθώστε με αν κάνω λάθος, μετά το 200-300 μετά Χριστόν, επηρέασε τη σκέψη και πώς τον εξέλαβαν τέλος πάντων διάφοροι σημαντικοί φιλόσοφοι της εποχής αυτής. Αλλά καλύτερα να δώσω το λόγο στον κύριο Στήρη, γιατί δεν έχω πιει καφέ και νομίζω ότι λέω ασυναρτησίες. Επηρέασε ο καφές στην ποιότητα των λόγων. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση. Οφείλω να φράσω την έκπληξή μου πρώτα απ' όλα για το χώρο που τον έχετε διαμορφώσει και για την πρωτοβουλία που έχετε πάρει. Και να σας συγχαρώ ειλικρινά για αυτό που κάνετε. Είναι μάλλον ασυνήθιστο, θα έλεγα. Έτσι. Και κάποια στιγμή, επειδή θα βιντεοσκοπείτε όλα αυτά, μετά από πολλά χρόνια θα είναι να παρακαταθεί και για εσάς πρώτα απ' όλα. Φαντάζομαι. Τώρα, όσον αφορά στο θέμα για το οποίο πρόκειται να σας πω μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, δεν θα ήθελα να γίνει μια ξερή διάλεξη εγώ να μιλάω συνέχεια. Επειδή πολλοί από εσάς είστε και οικία πρόσωπα, νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν να συζητήσουμε για το θέμα παρά να πω εγώ κάποια πράγματα. Κάποιοι από εσάς τα έχετε ακούσει αυτά που θα πω σε μια εκδοχή σε μια άλλη κάποια στιγμή. Και βέβαια, οφείλω να πω ότι το πλαίσιο της σημερινής ομιλίας το καθόρισε ο Σάββος. Δηλαδή, μου το στυλέτη μου, λέει θέλω αυτό, 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 αυτό. Οπότε, και εγώ θα πρέπει να κάνω αυτό το πράγμα, έτσι. Για να ξεφύγουμε λίγο, δεν πειράζει. Όχι, δεν χρειάζεται να ξεφύγουμε, γιατί το σκεφτόμουν καθώς ερχόμουν. Ότι στην πραγματικότητα έχετε μάλλον καταλάβει στο μάθημα τι περίπου έκανα και βρήκατε να το βάλετε στο ίδιο πλαίσιο. Λοιπόν, έχετε ασχοληθεί με την πολιτεία συγκεκριμένα, από ό,τι έχω καταλάβει. Οφείλω να κάνω εγώ πρώτα μια ερώτηση σε εσάς. Γιατί είναι την πολιτεία, η οποία έχει σχέση με το θέμα της διάλεξης, γι' αυτό το λέω, δεν είναι μια σχετική ερώτηση. Εγώ σπουδάζω οικονομικά. Λυπάμαι τον εαυτό μου. Γιατί προσφάτως διάβαζα ένα κείμενο που έχει γράψει ένας Ιταλός συνάδελφος. Τώρα κυκλοφόρησε, πριν από λίγες μέρες. Προσπαθούσε να εξηγήσει τέλος πάντων ποια ήταν η αποδοχή που γνώρισε ο Πλάτωνας στην Ιταλία. Και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη ότι ενώ όλοι πριν το δημοσιεύσει το άρθρο έκανε το εξής, έβαλε στο Facebook μια προεξαγγελία του άρθρου και έλεγε από κάτω να γράψει ο καθένας ποιος φιλόσοφος νομίζει ότι ανά αιώνα ήταν δημοφιλής, μάλλον ποιος διάλογος του Πλάτωνα ήταν δημοφιλής στην Ιταλική διανόηση ανά τους αιώνες. Το 18ο, εκείνος 18ο. Και γράφαν διάφορα τέλος πάντων, οφείλω να πω ότι σχεδόν έπεσαν έξω. Και σίγουρα δεν ήταν η πολιτεία. Δηλαδή εκείνος ο διάλογος του Πλάτωνα που είχε γνωρίσει τη μεγαλύτερη δημοφιλία τουλάχιστον στην Ιταλία από το 17ο, στην νεότερη φιλοσοφία, δηλαδή προς το 19ο, ήταν ο Κρήτων. Εσείς τι διάλεξατε την πολιτεία. Ο Κρήτων κάποτε διδασκόταν κιόλας στην δευτεροβάθμια, νομίζω. Εκπαίδευση. Ή κάνω λάθος. Ναι, διδάσκεται εδώ, σε πολλά σχολεία ανά τον κόσμο. Είναι
ένας σχετικά αδύναμος διάλογος, αν θέλετε, τη γνώμη μου. Δηλαδή, ο Πλάτων έχει και καλύτερα να δώσει. Τώρα, γιατί εμείς... Ναι, μια, αφού μου δεις μια ευκαιρία, τώρα να πάω στη... Στον Κρέτα. Όχι, στην Καλαμάτα. η Καλαμάτα είναι η πατρίδα του, εγώ στην Καλαμάτα δούλεψα 4 χρόνια, έχουμε ένα, τέλος πάντων, δεσμό με τον τόπο. Όταν δούλευα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εκεί γίνεται κάθε χρόνο ένα, το καλοκαίρι για ένα μήνα, ένα πρόγραμμα για φοιτητές που είναι σε, που έχουν καταγωγή ελληνική, αλλά δεν σπουδάζουν στην Ελλάδα. Αυστραλία, Καναδά, και έρχονται να μάθουν γλώσσα και πολιτισμό. Λοιπόν, την πρώτη φορά που τους έκανα μάθημα, είχαν απορρίσει γιατί δεν κάνανε την απολογία του Σοκράτη. Και μου εξηγούσαν ότι θεωρούν αδιανόητο από το σύστημα στο οποίο έχουν τέλος πάντων εκπαιδευτεί ότι δεν θα διδαχθούν κάποια στιγμή την απολογία του Σοκράτη. Τώρα να το κάνω ως ερώτηση προς εσάς. Γιατί νομίζετε ότι για αυτούς έχει τόσο μεγάλη σημασία στον αγγλοσαξονικό χώρο η απολογία του Σοκράτη και όχι η πολιτεία, που τους είναι διάφορο ως διάλογος? Μιλάω το ευρύκοινο, όχι τους ειδικούς. Γιατί οι ειδικοί τώρα μπορούμε να σκεφτούμε πάρα πολύ. Η απολογία στο αγγλοσαξονικό. Ναι. Το θεωρούν δηλαδή ένα απόσπαστο μέρος της παιδείας. Οποιοσδήποτε σπουδάσει ή σε έστω λίγο αρχαίο πολιτισμό πρέπει να κάνει την απολογία. Για τον πολύ απλό λόγο ότι το βασικό της μήνυμα που είναι υπακοή στους νόμους πρέπει να περάσει όλους τους νέους ανθρώπους. Το σκέφτηκα. Να, το σκέφτηκα, αλλά αυτό σκέφτηκα πρώτα. Αυτό δεν υπάρχει και σε άλλους διαλόγους του Πλάτωνα από στην πολιτεία και στους νόμους. Στην πολιτεία τι είναι εκείνο που την κάνει σήμερα να μην τραβά το ενδιαφέρον μη ειδικών? Μη ειδικών να μην τραβά το ενδιαφέρον. Δεν θα δεχτεί ποτέ σε σχολείο, δεν θα πάει ένας εύκολο να την πάρει το βιβλιοπωλείο και να την διαβάσει. Γιατί? Εγώ εντοπίζω τουλάχιστον τρεις λόγους. Το πρώτο είναι το εκτενές του κειμένου, ας πούμε, εν συγκρίση με άλλα κείμενα του Πλάτωνα. Το δεύτερο είναι η δυσκολία του, όχι η φαινομενική αλλά η ουσιαστική, ας πούμε, στην προσέγγιση του. Και το τρίτο είναι ότι μέσα περιέχονται πάρα πολλές ιδέες, οι οποίες αποτέλεσαν σπόρους, μπορούμε να πούμε, για κάποιες απολυταρχικές... Αυτό το τελευταίο είναι κυρίως. Ότι έχει στιγματιστεί ως ένας διάλογος που εκφράζει απολυταρχικές πολιτικές απόψεις ή τέλος πάντων αυτό που... Ο Πόπερ ονόμαζε, περιγράφει μια κλειστή κοινωνία και η γνώμη του Πόπερ σε αυτές τις κοινωνίες έχει μεγάλη... Στιγματίστηκε ναι, από τον Πόπερ, αλλά και μετέπειτα και από τον Καστοριάδη ακόμη και από άλλους φιλοσόφους που έκαναν σφοβερή κριτική πάνω στην πολιτεία. Άρα γιατί την πολιτεία εσείς? Να πούμε εμείς, γιατί εμείς το επιλέξαμε στην ουσία. Καλησπέρα. Με την επαφή που είχαμε ως τώρα με τον Πλάτωνα και τη φιλοσοφία του και με τα έργα του, είδαμε, τουλάχιστον θεωρήσαμε, ότι στην πολιτεία περιέχονται σχεδόν όλες οι ιδέες της πλατωνικής φιλοσοφίας, λιγότερο ή περισσότερο, δηλαδή πιο πυκνά και πιο ουσιαστικά από οποιοδήποτε άλλο έργο του. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος όμως, και ίσως ο πιο σημαντικός που το λαμβάνει αυτού του πράγματος, είναι ακριβώς η επιρροή που άσκησε αυτό το έργο ανά τους αιώνες, η οποία επιρροή νομίζουμε ότι ήταν καταλυτική, τόσο καταλυτική όσο ίσως κανενός άλλου φιλοσοφικού έργου, τουλάχιστον του δυτικού ευρωπαϊκού πολιτισμού, γιατί για το δυτικό πολιτισμό μιλάμε, συγγνώμη, γενικότερα. Οπότε θεωρήσαμε και από μια κοινωνικο-ιστορική και πολιτική άποψη ότι έπρεπε να ασχοληθούμε μαζί του, για να δούμε πώς πολλά πράγματα από αυτά που σήμερα θεωρούμε θέσφατα ή δεδομένα εδραιώθηκαν ανά τους αιώνες και πώς ο Πλάτων καθόρισε πάρα πολλά πράγματα, χωρίς αυτό που λέω να ακούγεται ιδεαλιστικό, αλλά είδαμε ότι... Δημιούργησε τάσεις. Να. Ναι, βέβαια, εγώ αυτό... Γι' αυτό σας ρώτησα, πριν από αυτή την απάντηση που περίμενα, γιατί είχα δει και κάποια από τα βίντεο που είχε ανεβάσει στο YouTube, δεν τα λέμε. Λοιπόν. Άρα ήμουν υποψιασμένος περίπου. Στην πραγματικότητα γιατί? Γιατί την άποψη αυτή την οποία εκφράζετε, εγώ θα έρθω σήμερα να σας την αναιρέσω. Γιατί στην περίοδο την οποία θα ασχοληθούμε, αυτό το οποίο εσείς
έχετε στο μυαλό σας, μάλλον δεν συμβαίνει. Ή δεν συμβαίνει έτσι τουλάχιστον. Και για να μην πλατιάσω και πω γενικά για το θέμα, νομίζω ότι καλύτερα θα να ξεκινήσουμε με την πολιτεία συγκεκριμένα και αν θέλετε να τα ανοίξουμε, αν έχουμε χρόνο και διάθεση. Λοιπόν, μια και ξεκινάμε την ύστερα αρχαιότητα, πρώτα απ' όλα, όταν μιλάμε για ύστερα αρχαιότητα την περίοδο την ονομάζουμε από μια σκοπιά, που μια άλλη σκοπιά για περίοδος θα ονομαστεί πρωτοχριστιανική χρόνια. Γιατί αυτό που για κάποιους είναι ύστερα αρχαιότητα, προφανώς για αυτούς περνέονται κυρίως από τον αρχαιελληνικό ιδεώδες, το κλασικό ιδεώδες για την ακρίβεια δεν είναι αρχαιελληνικό ακριβώς, για κάποιους άλλους είναι πρωτοχριστιανική χρόνια. Είναι η ίδια εποχή, δεδομένη μέσα από δύο διαφορετικά πρίσματα. Που πολλές φορές το πρίσμα εναλλάσσεται από το ίδιο πρόσωπο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι δύο άνθρωποι που βλέπουν τα πράγματα από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Πολλές φορές το ίδιο πρόσωπο βλέπει τα πράγματα τη μία φορά έτσι και την άλλη αλλιώς. Στην περίοδο στην οποία βρισκόμαστε, δηλαδή στο τέλος περίπου της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ποια είναι η θέση της πλατωνικής φιλοσοφίας γενικώς, πρώτα απ' όλα στην κοινωνία γενικότερα και και μετά, κατά δεύτερο λόγο, στην φιλοσοφική παιδεία κάποιων. Η πλατωνική φιλοσοφία, καταρχάς, ήταν σε πολύ καλύτερη θέση, ήταν περισσότερο δημοφιλής όλους αυτούς τους αιώνες, σχέση με τη φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη για ένα πολύ πολύ μεγάλο διάστημα στην αρχαιότητα έχει, αν όχι πέσει σε αφάνεια, δεν πολύ ενδιαφέρει γενικώς. Η πλατωνική φιλοσοφία όμως δεν θα σημειώσει αυτή την κάμψη. Το πρόβλημα είναι τι ορίζουμε ως πλατωνική φιλοσοφία την εποχή εκείνη. Για όποιον θέλει να διαβάσει για την περίοδο αυτή, η οποία θα έλεγα ότι δεν είναι και τόσο καλά μελετημένη από τη σκοπιά αυτή, υπάρχουν κάποια βιβλία, δεν είναι μόνο ένα, ενός πολύ σπουδαίου Άγγλου ερευνητή, του Τζον Ντίλον. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει κάτι του Ντίλον. Όχι. Λοιπόν, ο οποίος έχει γράψει για αυτό που τουλάχιστον ο ίδιος έχει επιβάλει να λέγεται, όχι ότι είναι δικιά του εφεύρεση όρος, αλλά τέλος πάντων ο ίδιος το έκανε πολύ πιο έντονο αυτό το πράγμα, ως μεσοπλατωνισμός. Μεσοπλατωνισμό αυτός ονομάζει αυτό που κάποιοι παλιότερα λέγανε μέση ακαδημία. Δηλαδή την περίοδο του πλατωνισμού από τον πρώτο πρόχριστο αιώνα μέχρι τον δεύτερο μετά Χριστόν. Όπου εκεί ο πλατωνισμός όμως δεν είναι αυτό που εσείς ξέρετε ως Πλάτωνα. Είναι μία ανάγνωση του Πλάτωνα. Είναι μία ανάγνωση του Πλάτωνα που περιλαμβάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που ορισμένοι σήμερα αποκαλούν μυστική πλατωνική παράδοση. Έχετε ακούσει τον όρο, ξέρετε τι σημαίνει μυστική πλατωνική παράδοση? Εμείς τα έχουμε πει. Μπορείς να το πεις. Είναι μια ανάγνωση του Πλάτωνα η οποία δεν μένει απλά στο κείμενο, απλά τον συσχετίζει περισσότερο με θεολογικές, ας πούμε, και γενικότερα, ας πούμε, αυτό που λέμε μυστικιστικές τάσεις και αντιλήψεις. Και πολλές φορές μπορώ να πω ότι παρεκκλίνει αρκετά από το original, από το πρωτότυπο. Ναι, το θέμα είναι ότι προσέξτε εδώ, υπάρχει μια κόντρα αυτό που ονομάζουμε τις κατεστημένες επιστήμες με μια επιστήμη η οποία κινείται σήμερα τουλάχιστον στο περιθώριο. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να πω στην ουσία, δεν είμαι και ειδικός να σου πω ποια από τις δύο παραδόσεις πλατωνική είναι πλέον αυθεντική, αλλά αυτή η μεσοπλατωνική παράδοση δεν αναπτύχθηκε από κάποιους οι οποίοι ξαφνικά τους ήρθε στο κεφάλι να ερμηνεύσουν τον Πλάτωνα με αυτόν τον τρόπο. Ήταν η παράδοση που για το διάστημα εκείνο ήταν κυρίαρχη στην Πλατωνική Ακαδημία, όσο και αυτό που παίρνει περίεργο. Γιατί έλεγαν ότι υπάρχουν δύο Πλάτωνες, ένας Πλάτωνα ο οποίος είναι αυτός που γράφει στα κείμενα, τα οποία μπορεί να τα διαβάσει ο καθένας, και είναι και η άλλη δασκαλία του Πλάτωνα, την οποία τη μεταφέρουν κατά κάποιο τρόπο οι μαθητές του, οι συνεχιστές του, από στόμα σε στόμα. Δηλαδή αυτοί που τον άκουσαν να διδάσκει στην Ακαδημία, σχημάτισαν μία γνώμη για τις ιδέες του, μεταφέρουν αυτά τα οποία τον άκουσαν να λέει στους μεταγενέστερους και αυτοί στους μεταγενέστερους και σχηματίζει την αλυσίδα. Όπου η αλυσίδα αυτή φτάνει τέλος πάντων κάποια στιγμή να αποκτήσει ένα
περιεχόμενο αρκετά συγκριτιστικό. Δηλαδή έχει μέσα τις διάφορες παραδόσεις και εκδοχές και πτυχές που έχουν να κάνουν με τον Πυθαγόρα, με τη θεολογία. Είναι και το σύνδεσμα του με τον Ιουδαϊσμό, ας πούμε. Αυτό είναι την ίδια περίοδο περίπου. Δηλαδή, το φίλωνα τον Ιουδαίο, τον κατατάσσουμε, αν το δούμε στην ιστορία της φιλοσοφίας, στην περίοδο αυτή που ονομάζουμε ως Πλατωνισμό. Ναι. Λοιπόν, και βέβαια αυτή η παράδοση φτάνει να τελειώσει το δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα με ένα φιλόσοφο τον οποίο δεν ξέρω αν τον έχετε στο μυαλό σας ως πλατωνικό, τον Νουμίνιο. Τον έχετε ξανακούσει τον Νουμίνιο? Ποτέ? Με τη σύγκριση του Μαγιά τον Μωυσή, ότι είναι ο αντίστοιχος. Ακριβώς, Δέσποινα, σωστά. Αυτός ο Νουμίνιος είχε γράψει μάλλον μία φράση που έλεγε «Τι εστί Πλάτων ή Μωυσής αττικίζων». Αυτός είναι ο Νουμίνιος. Ναι. Γι' αυτό έχει μείνει, θα έλεγα, πιο γνωστός. Δηλαδή, τι είναι ο Πλάτων, είναι ένας Μωυσής που απλά μιλάει στην Αττική διάλεκτο. Άρα, δηλαδή, τα έχει αντιγράψει κατά κάποιο τρόπο από τους Ιουδαίους και το καθεξής. Ο Νουμίνιος είναι κομβικό πρόσωπο στη φιλοσοφία, όσο και αν είναι άσημος, γιατί είναι αυτός που δένει την παράδοση της κλασικής φιλοσοφίας με τον νεοπλατωνισμό. Δηλαδή, αυτά που πολλές φορές εσείς έχετε μάθει ότι είναι του Πλωτίνου, σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι του Νουμίνιου. Αν διαβάσετε λίγο Νουμίνιο, δεν χρειάζεται να διαβάσετε το κείμενο το ίδιο, πάρετε ένα βιβλίο το οποίο συνοπτικά γράφει, αναφέρει τις ιδέες του. Θα δείτε πολλά πράγματα από αυτά τα οποία έχετε μάθει ότι είναι του Πλωτίνου, ότι 20, 30, 40 χρόνια πριν από αυτόν τα έχει ήδη γράψει και αναπτύξει ο Νουμίνιος. Λοιπόν, πάντως με τον Νουμίνιο τελειώνει μια παράδοση πλατωνική αυτού του τύπου και μπαίνουμε σε αυτό που εξής έχετε μάθει ως νεοπλατωνισμό. Λοιπόν, ο πλατωνισμός ξεκινάει με τον Πλωτίνο. Γιατί λέγεται νεοπλατωνισμός πρώτα απ' όλα? Ναι, το θεωρήσαμε εμείς αυτό. Πολύ πολύ αργότερα. Ο Πλωτίνος δεν το βλέπει έτσι. Ο Πλωτίνος θεωρούσε ότι στην ουσία εξηγεί τον Πλάτων. Με άλλο τρόπο σκέψης. Με τον αυθεντικό, ας πούμε. Ναι, αυτό τον τρόπο. Αυτό θεωρούσε ότι... Ναι, με τον αυθεντικό τρόπο. Και μάλιστα ότι ο ίδιος στην πραγματικότητα... Το κατάλαβε καλύτερα από τους προγενέστερους. Τον είχε καταλάβει καλύτερα από τους προγενέστερους. Αυτό είναι άλλο. Ναι, τον είχε καταλάβει καλύτερα. Μορισμένοι φτάνουν να πούνε ότι είχε καταλάβει τον Πλάτωνα καλύτερα και τον Πλάτωνα τον ίδιο. Πλήθον δεν το λέει αυτό. Για τον εαυτό του. Ο Πλήθον έλεγε πολλά πράγματα για τον εαυτό του. Μάλλον που ελάχιστα από αυτά τα οποία έλεγε ισχύουν έτσι. Και πολύ λιγότερα από αυτά που λένε οι άλλοι για τον Πλήθον ισχύουν. Σήμερα ακόμα. Δηλαδή ακόμα και σήμερα κυκλοφορούν για τον Πλήθωνα πράγματα τα οποία είναι εξωφρενικά και τα οποία πουλάνε. Κι όμως. Τέλος πάντων, ο Πλωτίνος έχει καταλάβει μάλλον τον Πλάτωνα καλύτερα από τον Πλάτωνα τον ίδιο, γιατί έχει δει τα κενά που έχει πλατωνική δασκαλία. Η δασκαλία του Πλάτωνα έχει κενά. Ο Πλωτίνος τα έχει δει και προσπαθεί να τα ξεπεράσει. Πάντα βέβαια με μεγάλο σεβασμό προς τον Πλάτωνα. Και η φιλοσοφία την οποία κάνει ο Πλωτίνος είναι πλατωνική εν τέλει. Ή γενικά δηλαδή, αν θέσουμε το ερώτημα, αν ο νεοπλατωνισμός είναι πλατωνική φιλοσοφία. Βασικά πιο πολύ θεολογική χρειά παίρνει. Θεολογική χρειά, Σπύρο, στην οποία αναφέρεσαι, την έχει μέσα της η πλατωνική φιλοσοφία. Την έχει. Έχει κάποια τμήματα. Την έχει, όχι όμως υπό την έννοια που την εννοούμε σήμερα. Έχει τους πόρους μάλλον για να αναπτύξει. Ποια είναι η έννοια του Θεού σήμερα? Σήμερα κυρίως η χριστιανική μας έχει εμποτίσει, ας πούμε, έννοια του Θεού και έχει εμπερώσει. Ναι, ναι. Να θεωρήσουμε ότι ο Πλωτίνος έχει θεωρήσει το αγαπώ Θεό. Μισό λεπτάκι. Μιλάτε για θεολογία. Και όταν ακούτε θεολογία, ορισμένοι από εσάς, βγάζετε φλίρτενες. Λοιπόν, είναι θεολογική. Εγώ αυτό που ρώτησα είναι αν μπορούμε να θεωρήσουμε τον Πλάτωνα και ως θεολόγο.
ο ίδιος εκλάμβανε αυτόν ως θεολόγο. Όχι. Κοσμολόγος. Ως φιλόσοφος. Προσπαθεί να φτιάξει ένα σύστημα. Και ούτως ή άλλως αν αυτοαποκαλούνταν θεολόγος για την εποχή, δεν θα ήταν κατά κάποιο τρόπο μια ύβρις. Γιατί να ήταν ύβρις. Τι σημαίνει θεολόγος. Είναι κοινωνία της... Τι σημαίνει θεολόγος. Αυτός που δίνει αυτός που μιλάει για το Θεό. Που μιλάει για το Θεό. Έτσι. Λοιπόν, και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης κάνουν λόγο για το Θεό, γενικά. Ο Αριστοτέλης πάρα πολύ. Περισσότερο από τον Πλάτων. Περισσότερο. Ναι. Συνεπώς, και μια και αναφέρθηκατε πριν στους νόμους, κάποιος θυμάμαι, είπατε για τους νόμους. Οι νόμοι είναι ένα έργο το οποίο έχουν αρκετά έντονη θεολογική διάσταση. Γι' αυτό και ορισμένοι έχουν υποστηρίξει κατά καιρούς ότι ίσως να μην είναι γνήσια πλατωνικό. Ναι, απλά υπάρχει μια σημαίνουσα νομίζω διαφορά εδώ. Και όσον αφορά τη σημερινή σύλληψή μας του Θεού, ας πούμε. Εγώ επιμένω να καταλάβετε καλά στο μυαλό σας και να μην έχετε πολλές φορές φοβική διάθεση απέναντι σε λέξεις. Όχι. Η θεολογία δεν συνδυάζεται κατά ανάγκη με θεολογία τύπου χριστιανικού, βουδιστικού, ινδουιστικού, οτιδήποτε άλλο. Μια θρησκεία η οποία προϋποθέτει κάποιο είδους συγκεκριμένη αντίληψη. Θεολογία στον κόσμο εκείνο σημαίνει το να μιλήσει για το Θεό. Σύμφωνα. Αλλά οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, ας πούμε, περιγράφουν διαφορετικές συλλήψεις ανά τους αιώνες, δεν είναι και λίγο παγίδα. Δηλαδή, τι εννοώ. Όταν ο Πλάτων, ας πούμε, θεωρεί το αγαθό, το υπέρθετο, ως αυτό που ονομάζει απόλυτο Θεό, και είτε αυτό καταλήγει στο τέλος της ζωής του, ας πούμε, όταν είναι τα μαθηματικά, είτε κάτι που αποτελεί το σταθερό έδαφος όλης της υπόλοιπης πραγματικότητας οντολογικά. Όταν ο Αριστοτέλης λέει ότι είναι το πρώτο ακίνητο κοινού, οπότε δεν έχει Θεό δημιουργό. Αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά με το χριστιανικό Θεό που μπαίνει μετά, ας πούμε. Οπότε. Τεράστια έχει. Μπορούμε να μιλάμε. Είναι λόγος περί Θεού. Λόγος περί Θεού, αλλά όχι ενός λόγος για ένα Θεό δημιουργό. Δηλαδή που ναι. Σήμερα τον συλλαμβάνουμε. Καμία αντίληψη. Δεν υπάρχει Θεός δημιουργός, είναι κάποιο άλλο τύπου Θεός ή κάποιο άλλο τύπου Θείο, αλλά είναι θεολογία. Οπότε όταν κάποιοι σήμερα διαβάζουν αυτά τα κείμενα και βλέπουν έναν κακομοίρη τον πρώτο χριστιανικό αιώνα. Να θεολογίζει πολύ όταν αναλύει τον Πλάτωνα, εμάς μας φαίνεται ότι αυτός κάνει κάτι περίεργο. Ενώ κάνει κάτι που ήταν πρώτον πολύ συνηθισμένο στην εποχή του, γιατί αυτή ήταν ίσως η κυρίαρχη ανάγνωση του Πλάτωνα, ένα, και δεύτερον κάνει κάτι που δεν θα ξένησε τον ίδιο Πλάτωνα. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Εγώ έχω τις ενστάσεις. Καλά κάνεις και τις ενστάσεις. Το μόνο που ξέρω είναι ότι το κείμενο του, το πρώτο βιβλίο ξεκινάει διαπροσευχόμενα στην Αθηνά. Μια απάντηση. Μια καλή παρατήρηση. Εγώ δηλαδή θέλω να σας πω ότι η ταινία θεολογία μην τη φοβάστε. Η θεολογία είναι λόγος περί του Θεού, δεν είναι λόγος περί κάποιου Θεού συγκεκριμένου. Οπότε η αρχαία φιλοσοφία έχει και αυτή την πλευρά. Δεν είναι όμως η μόνη της. Στο έργο του Πλάτωνα, στο οποίο αναφερόμαστε, υπάρχει και στην πολιτεία αυτή η διάσταση. Σίγουρα. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Πλωτίνος ίσως επιμένει περισσότερο από ότι ο ίδιος ο Πλάτων και γενικά είναι ο πλατωνικοί σε θεολογικές διαστάσεις του φιλοσοφικού προβληματισμού, πράγμα το οποίο δεν είναι περίεργο για την εποχή του στο κάτω-κάτω, έχουν αντιμετωπίσουν μια θρησκεία η οποία η ιουδαϊκή προλεύση που καλπάζει και τις προβληματίζει. Αλλά πριν πάμε στο χριστιανισμό, ένα σημείο που θέλει λίγο προσοχή είναι ποια είναι η θέση της πολιτείας στους νεοπλατωνικούς. Δηλαδή είναι ο πλατωνικοί, ο Πλωτίνος, ο Πορφύριος, ο Ιάμβλυχος, ο Πρόκλος και αυτοί οι Ελλάσσονες που είναι μετά, τέλος πάντων είναι ενδιάμεσα, μελετούν πολλά κείμενα πλατωνικά. Με την πολιτεία τι γίνεται. Έχετε κάποια άποψη γι' αυτό ή κάποια γνώση. Αν θυμάμαι σωστά, νομίζω ότι δεν το θεωρούσαν από τα μείζωνα κείμενα του Πλάτωνα. Ο Πλωτίνος με την πολιτεία έχει ασχοληθεί. Ο Πλωτίνος δεν σχολιάζει τον Πλάτωνα. Γράφει κείμενα. Αυτό που τέλος πάντων έχει γράψει, το έχει γράψει είναι λίγο. Ξέρετε νομίζω την ιστορία. Αν έχει γράψει ο ίδιος και τι έχει γράψει τελικά. Όχι. Ναι, ο Πλωτίνος θέλησε να μιμηθεί τον Σοκράτη. Και τον Πυθαγόρα, θεωρούσε δηλαδή ότι δεν πρέπει να γράψει τίποτα. Λοιπόν, εάν έχει γράψει κάτι, που και αυτό είναι λίγο, θα έλεγα,
ο Μιχλώδες, είναι αμφίβολο. Το πιθανότερο είναι ότι αυτό που ξέρουμε ως κείμενο του Πλωτίνου είναι κείμενο το οποίο έχει γράψει ο Πορφύριος. Δηλαδή ο Πορφύριος κάθισε και συγκέντρωσε τις σημειώσεις από τα μαθήματα του Πλωτίνου, ίσως κάποια δικές του, δικά του κείμενα. Όλη την παράδοση υπάρχει γύρω από τον Πλωτίνο και καταγράφει το έργο του Πλωτίνου. Ο Πλωτίνος όμως, παρότι ξέρουμε μέσα στην πλευρά του αυτή, ότι δηλαδή έχει ασχοληθεί πολύ με τη μεταφυσική, κυρίως με την οντολογία και έχει εστιαστεί εκεί, η άποψη αυτή είναι μάλλον παραπλανητική. Γιατί ο ίδιος όσο ζούσε, επιτρέψτε μου την έκφραση, είχε ένα μεγάλο μαράζι. Το μεγάλο μαράζι που έτρωγε τον Πλωτίνο ήταν να μπορέσει να κάνει πραγματικότητα αυτό που δεν έκανε ο Πλάτων. Να τον όπλωσε. Ναι. Δηλαδή να περάσει στη β' ακτίβα. Δηλαδή την πολιτεία που δεν μπόρεσε να την πραγματώσει ο Πλάτων, να την κάνει αυτό πραγματικότητα. Συνεπώς, δεν ήταν μονομερές το ενδιαφέρον του προς τη μεταφυσική την οντολογία. Θα έλεγα ότι ίσως ήταν προσπαθήσει περισσότερο η πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα, όπως την ξέρουμε από την πολιτεία κυρίως, και όχι τόσο ίσως τα άλλα πράγματα. Τα οποία μπορεί να τα θεωρούσε και προπαιδεία για να φτάσει στην πολιτεία αυτή. Και μάλιστα δεν το έκανε όπως ο Πλάτων, δηλαδή ήθελε να ασχοληθεί θεωρητικά και όριστα. Ο άνθρωπος είχε αγοράσει κόποδο. Δηλαδή είχε σταπανίσει τις οικονομίες, είχε αγοράσει ένα κόποδο στην Ιταλία, στην Καμπανία, σε μια έκταση περίπου από όσο ξέρουμε σήμερα, μάλλον γύρω στα 700 στρέμματα, για να χτίσει εκεί την Ιταλική πολιτεία. Άρα δηλαδή το σχέδιο δεν ήταν θεωρητικό, είχε διαστάσεις ρεαλιστικές, τουλάχιστον το δικό του μυαλό. Δεν το κατάφερε βέβαια ποτέ, αλλά αυτό είναι μια σαφής υπόμνηση. Και επίσης γενικώς, ξέρουμε ότι αργότερα γράφει σχόλια στην πολιτεία του Πλάτωνα ποιος. Δεν το ξέρουμε. Λοιπόν. Ο Πρόκλος. Ο Πρόκλος έχει γράψει σχόλια στην πολιτεία του Πλάτωνα. Τα οποία είναι πολύ σημαντικά, γιατί χωρίς πάλι να είμαι 100% βέβαιος αυτό που σας λέω, δεν είναι... τα εκτενέστερα και πιο λεπτομερή σχόλια που έχουν συγγραφεί στην αρχαιότητα για την πολιτεία του Πλάτωνα. Αυτά τα οποία σώζονται από τον Πρόκλο. Ο Πρόκλος δεν έχει σχολιάσει όλους τους διαλόγους του Πλάτωνα. Έχει σχολιάσει αρκετούς. Έχει σχολιάσει και την πολιτεία. Μάλλον το καλύτερο του έργο είναι τα σχόλια που έχει κάνει στον Τίμεο. Ποιοτικά. Είναι αυτό που έχει διαβαστεί περισσότερο από όλα. Αλλά και το έργο που είχε κάνει για την πολιτεία του Πλάτων έχει τραβήξει το ενδιαφέρον. Έτσι και θυμάμαι ότι είχαμε πει αυτό, ότι ο Τίμιος είχε πολύ μεγάλη, ας πούμε. Πάμε παρακάτω αυτά. Αλλά όμως και ο Πρόκλος έχει ασχοληθεί με την πολιτεία. Και γενικώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια, θα έλεγα, έρευνα δύσκολη μεν. Είναι δύσκολο να φέρει καρπούς, αλλά κερδίζει ανθρώπους που στρατεύονται σε σκόπο αυτό. Υπάρχουν κάποια κείμενα δειλά-δειλά που αρχίζουν και βγαίνουν για την πολιτική φιλοσοφία του νεοπλατωνισμού. Δεν είναι πολλά και θα έλεγα ότι οι πηγές είναι έμεσες κυρίως. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια παράδοση νεοπλατωνικών φιλοσόφων οι οποίοι γράφουν και πολιτική φιλοσοφία, η οποία σαφώς είναι πλατωνικής έμπνευσης και βέβαια παρότι τα κείμενα αυτά έχουν χαθεί στο μεγαλύτερο τους μέρος, σώζονται ορισμένα σε αποσπάσματα ή σε έμμεσες πηγές και έτσι σιγά σιγά αρχίζουν οι μελετητές να εκδίδουν τα κείμενα τα ίδια ή να γράφουν κείμενα τα οποία πραγματεύονται θέματα που έχουν να κάνουν με αυτό το κομμάτι. Δεν είναι πολύ γνωστό, ξαναλέω, ακόμα στην έρευνα, αλλά είναι σαφές ότι υπάρχει. Να ρωτήσω κάτι. Όσον αφορά τον Πλωτίνο, είπατε ότι ήθελε να χτίσει την πολιτεία, ας πούμε, να τη φτιάξει. Το σχέδιο ήταν βασισμένο στην πολιτεία
του Πλάτωνα. Σαν ναι. Όσο ξέρουμε, ναι. Οπότε, κατά εμένα αυτό δείχνει μια ελλειπή σύλληψη, ας πούμε, της πλατωνικής φιλοσοφίας, αφού μετά η σκέψη του Πλάτωνα εξελίχθηκε μέχρι δηλαδή να φτάσει στους νόμους και απέρριψε κατά κάποιο τρόπο ή έβαλε στην άκρη την ιδέα των φιλοσόφων βασιλείων και έδωσε περισσότερη έμφαση στους νόμους ως κανονιστικούς, ρυθμιστικούς, ας πούμε, κανόνες που θα διέγουν η ζωή. Δεν έδωσε τόσο, δηλαδή, δεν είχε τόση εμπιστοσύνη μετέπειτα στον ανθρώπινο παράγοντα όσον αφορά τη διακυβέρνηση. Να σου πω κάτι, αυτό πάλι είναι μια ανάγνωση του Πλάτωνα. Mm. Την οποία την κάνει κάποιοι σήμερα, τη μεταφέρει και εσύ τώρα. Επειδή το έχω διαβάσει και εγώ. Ναι, το γράφω πολύ. Είναι όμως σίγουρο ότι είναι έτσι. Δηλαδή υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση η οποία παρουσιάζει τον Πλάτωνα στα γράμματά του να είναι απογοητευμένος, γενικά κουρασμένος και ταλαιπωρημένος και να παρετείται από πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, όχι επειδή δεν τα θεωρούσε πια σημαντικά, αλλά επειδή ο ίδιος είχε κουραστεί γενικώς. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτό που είχε. Τουλάχιστον εμένα μου έχει κάνει εντύπωση. Τον καιρό εκείνο που ήταν η φασαρία, αν θυμάστε, δεν θυμάμαι πότε, πέρυσι ήταν, που είχε βγάλει μια απόφαση σύγκληση ότι εφαρμόσει το όνομα Διαμαντοπούλου. Όχι, πρόπερση. Ναι. Ναι. Τότε θυμάστε που είχε μια πολύ μεγάλη φασαρία που γράφαν όλοι για τον Σοκράτη που είπε ακούγοντα τον νόμο και κάνει τον δίκαιο. Λοιπόν, εκείνο το καλοκαίρι, ένα μεσημέρι, είχα πάρει στην παραλία και διάβαζα το βιβλίο του Τέιλορ. Και πώς κατά σύμπτωση πέφτω σε ένα σημείο εκείνο που σχολίαζε την απολογία. Και έγραφε ο Τέιλορ. Δεν λέω ότι κατά ανάγκη είναι σωστό, αλλά είναι μια. Ότι ωραία, λέει, τέλος πάντων για την απολογία, ο Σοκράτης που ακούει τους νόμους, μπλα μπλα. Σπουδαίο, αλλά λέει, πρέπει να σκεφτούμε και την ηλικία του. Όταν περίπου 70 άρης τότε. Και αν του είχε τύχει το ίδιο πράγμα στα 35, ενδεχομένως θα είχε δραπετεύσει. Αλλά στην ηλικία που ήταν, δεν είχε καμία όρεξη πια, είχε κουραστεί από τη ζωή, δεν τον ενδιαφέρεσε τόσο πολύ ο θάνατος. Δεν απασχολούσε, τον φόβησε. Και ούτως ή άλλως υπάρχουν κι άλλες. Και ο Νεχαμάς δίνει μια διαφορετική ερμηνεία, αν θυμάμαι καλά. Ή ο Βλαστό. Ο Νεχαμάς. Που λέει ότι αν ο Σοκράτης τέλος πάντων ήταν το πώς του παρουσιάστηκε η απόδραση, όταν του είχε παρουσιαστεί με ένα διαφορετικό τρόπο, θα είχε αποδράσει. Εντάξει, ερμηνείς υπάρχουν πολλές. Ναι, αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι τον Πλάτωνα τον παρουσιάζουμε σαν και καλά ότι είχε απορρίψει την πολιτεία αργότερα όταν γράφει τους νόμους. Μπορεί απλά να είχε κάνει downsizing στα σχέδιά του. Δηλαδή να θεωρήσει ότι. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τόσο μεγαλοεπίβολο, ας πάμε λίγο σε κάτι πιο. Αλλά ναι, τον είχαν πιάσει δούλο, τον είχαν. Είχε περάσει και αυτά. Έτσι. Εντάξει, ναι. Τα οποία είναι απογοητεύσεις, όπως κάνω. Σίγουρα. Τι μας. Εγώ έχω και σοβαρές αμφιβολίες, διαβάζοντας δηλαδή πάλι την πολιτεία. Αν όντως το συζητούσαμε και στις συναντήσεις μας, πράγματι αυτά που έγραφε τα εννοούσε. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι δηλαδή ερμηνείας και έρευνας, που λέει ότι κατά κάποιο τρόπο αυτά ήταν σαν να έστεινε ένα διαλεκτικό παιχνίδι, το οποίο. Εντάξει, τώρα είναι μια ολόκληρη συζήτηση αυτό. Ωραία. Αλλά πάντως, τι μας εξασφαλίζει, είναι η πιο σωστή ανάγνωση του Πλωτίνου, ας πούμε, που είπατε ότι έχει πολύ. Δεν είναι πιο σωστή, αλλά ο Πλωτίνος, εγώ αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι την πολιτεία τη θεωρεί ο ίδιος τουλάχιστον κάτι πολύ σοβαρό. Mm. Και γενικά την πλατωνική πολιτική φιλοσοφία, ενώ όταν λέμε Πλωτίνο, το μυαλό όλων πάει στη μεταφυσική και στην οντολογία, όχι, δεν είναι έτσι. Για τον Πλωτίνο η πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα ήταν κάτι τόσο σοβαρό, ώστε να ξοδέψει όλη την περιουσία του για να πάρει και να το χωράφει. Μόνο αυτό κατάφερε να κάνει. Ναι. και επειδή δεν είχε κληρονόμους, δεν ξέρουμε και ποιος το πήρε. Ο Πλήθανος πάντως όχι. Μπορεί. Έτσι. Λοιπόν, γιατί για τον Πλήθανο έχουν υποθεί, τώρα δεν μπορώ να τα πω αυτά αυτή τη στιγμή, γιατί θα διαλυθεί το σύμπαν εδώ πέρα. Έχουν υποθεί κάτι γελίες ιστορίες, τις οποίες πια μόνο ανέκδοτα μπορείς να εντοπίσεις. Και οι οποίες έχουν γραφτεί κιόλας, δηλαδή κυκλοφορούν και άμα τις ψάξει κάποιος θα διασκεδάσει αρκετά. Τέλος πάντων. Αλλά είχαμε φτάσει στον Πρόκλο, ο οποίος πάνω σχολιάζει παρκώς τη φιλοσοφία του, την πολιτεία του Πλάτωνα και με τον Πρόκλο θα λέγαμε ότι κλείνει ένας κύκλος της αρχαίας ελληνικής κλασικής φιλοσοφίας, δεν είναι αρχαία ελληνική μόνο, δεν προβάλλω. Τώρα τι γίνεται μετά την αρχαιότητα με τον Πλάτωνα και ειδικά με την πολιτεία. Σε αυτό που ονομάζουμε πρωτοχριστιανική χρόνια, γιατί στο κομμάτι εκείνο που έχει να κάνει με τους ανθρώπους που μελετούν τον 4ο, 5ο και 6ο αιώνα και τον 7ο ακόμα, παράδοση την κλασική με το κλασικό πνεύμα και με αρχαιομάθεια,
Οι διάλογοι του Πλάτωνα δεν ήταν κάτι το φοβερό, ούτε το βλέπαν ως κατόρθωμα να τους διαβάσουν. Από τον 3ο αιώνα, 4ο όμως, υπάρχει ένας άλλος κόσμος στην Ανατολή και στη Δύση, οι οποίοι θέλουν ίσως να ασχοληθούν με τον Πλάτωνα, αλλά δεν μπορούν. Και δεν μπορούν γιατί. Δεν υπάρχουν μεταφράσεις στα αράβικα. Όχι, δεν υπάρχουν μεταφράσεις γενικώς. Δηλαδή, μεταφράσεις του Πλάτωνα δεν γίνονται για ποιο λόγο. Δεν υπάρχουν δίγλωση άνθρωποι στην αρχαιότητα που θα μπορούσαν να μεταφράσουν Πλάτωνα ή Αριστοτέλη σε μια άλλη γλώσσα. Υπάρχουν, μήποτε δεν υπάρχουν. Ωραία, γιατί δεν το κάνουν. Γιατί έχει αρχίσει και υπερισχύει η φιλοσοφία του Αριστοτέλη περισσότερο και ενδιαφέρει αυτές τις... Όχι. Ίσως δεν είναι σίγουροι για το πώς να εκφράσουν τις κρίνες γιατί είναι μικρές. Όχι, βλέπετε ότι έχετε όλοι διάφορες συνωμοτικές ιδέες, έτσι. Γιατί στο όνομα του Ρόδου στην ταινία, τώρα μην. Στο όνομα του Ρόδου. Λοιπόν, να πάμε λίγο πιο πίσω. Κάποιος ο οποίος ζει τον 1ο, 2ο, π.Χ. και μετά Χριστόν αιώνα, στο κομμάτι αυτό γύρω τη Μεσόγειο. Γιατί δεν δοκιμάζει κανείς την περίοδο αυτή να μεταφράσει Πλάτωνα σε άλλη γλώσσα. Δεν μιλάω να γιατί τον θεωρούν εθνικό. Μα δεν είναι, αυτό δεν είναι κακό. Είναι σαν την εποχή αυτή είναι και... Ναι, άμα δεν είσαι χριστιανός θα πρέπει. Σε ποια περίοδο. Από το 200 π.Χ. μέχρι το 200 μετά Χριστό. Εντάξει, τι γλώσσα να το μεταφράσω. Ποια γλώσσα μπορείς να μεταφράσω. Λατινικά. Λατινικά για παράδειγμα. Γιατί δεν το κάνω. Δεν μπορεί να τυπώσουν Εβραίος. Όχι. Το πρόβλημα τους, το θέμα τους είναι ότι θεωρούν ότι δεν χρειάζεται, γιατί όποιος θέλει να διαβάσει τον Πλάτωνα στα, το κείμενο του Πλάτωνα, θα μάθει ελληνικά. Ναι, ήταν η γλώσσα του κυρία. Δηλαδή τα ελληνικά ήταν, τα μάθαναν όλοι όπως μαθαίνετε εσείς σήμερα τα αγγλικά. Εντάξει, το όλοι είναι σχετικό. Αλλά εκείνοι που θέλαν να ασχοληθούν με τη φιλοσοφία, δεν τους περνούσε από το μυαλό να μεταφράσουν κείμενα στα λατινικά. Προσέξτε. Μιλάνε για αυτούς οι κείμενα. Γιατί, για παράδειγμα, ο Κικέρον, του οποίου έχουμε σαφή γνώση της γραμματείας του, παραφράζει ή συνοψίζει Πλάτωνα μέσα στα δικά του έργα. Αλλά να κάτσει να πάρει ένα κείμενο ολόκληρο του Πλάτωνα και να μεταφράσει ενός του Κικέρον, το λατινόφωνο κοινό, δεν το κάνει. Δεν το κάνει κανένας. Τώρα, όταν πια από τον 2ο, 3ο αιώνα και μετά αρχίζει να υπάρχει πρόβλημα με την γλωσσομάθεια, τίθεται ένα θέμα γιατί υπάρχει ένα κοινό το οποίο θα ήθελε να διαβάσει αλλά δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Το πρόβλημα αυτό πώς λύνεται. Υπάρχουν τρία κομμάτια την εποχή εκείνη, τουλάχιστον στον κόσμο το δικό μας. Το ένα κομμάτι είναι αυτό που ονομάζεται Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ό,τι αυτό σημαίνει. Ένα κομμάτι το οποίο είναι παλιά Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είναι η Δύση, και ένα κομμάτι που είναι ο κόσμος γύρω από τη Μεσόγειο. Δεν είναι ακόμα οι Άραβες. Μιλάμε για τον 4ο αιώνα, το 5ο αιώνα μάλλον, 4ο-5ο. Την εποχή εκείνη στη Δύση τι συμβαίνει. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Δηλαδή, ποιο είναι η φωτογραφία στην... Στην Αυγουστίνο. Ο Αυγουστίνος τι κάνει με τον Πλάτωνα. Δηλώνει ξεκάθαρα ότι μέσα από τον Πλάτωνα κατάλαβε το νόημα της Θείας Ύπαρξης. Ότι μπόρεσε να εξηγήσει τον Θεό ότι αν δεν είχε διαβάσει Πλάτωνα που είναι... Ο Αυγουστίνος... Τον εκχριστιανίζει. Ο Αυγουστίνος όντως διαβάζει Πλάτωνα. Το θέμα είναι πού το μαθαίνει όμως. Τον Πλάτωνα. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή ο Αυγουστίνος είχε διαβάσει Πλάτωνα από τα κείμενα του Πλάτωνα. Και να μας εξηγήσει τώρα Σταύρο και γιατί έβαλε τον Αυγουστίνο.
να πάθω καλύτερα. Παρά για το πώς θα ναι, γιατί θεωρώ προσωπικά πως είναι μια κομβική προσωπικότητα σε αυτή την περίοδο η οποία έχει επηρεαστεί από τον Πλάτωνα. Ωραία, ναι, τώρα πατώ σαν τον Λαβανιτό που χτες. Ρωτάμε χεία, ρωτάμε μισή, έτσι. Τι να κάνω, μαθαίνω. Μπράβο. Λοιπόν, ο Αυγουστίνος ήξερε ελληνικά μέτρια. Πολύ μέτρια. Ο ίδιος γράφει ότι είχε διαβάσει το κάποια έργα του Πλάτωνα. Χωρίς να εξηγεί ιδιαιτέρως τι και πώς και γιατί. Μάλλον όμως, από ό,τι φαίνεται από ανθρώπους που έχουν ψάξει το έργο του αρκετά αναλυτικά, αυτό που ξέρει από τον Πλάτωνα είναι αυτό που διαβάζει στο Λικέρνο για τον Πλάτωνα και σε άλλους Λατίνους προγενέστερους ως πλατωνική φιλοσοφία. Και ο ίδιος βέβαια δεν ήξερε τόσο καλά ελληνικά ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορούσε εύκολα να διαβάσει το πλατωνικό κείμενα, τα πλατωνικά κείμενα από το πρωτότυπό τους. Επίσης σε αυτόν οφείλονται και δύο-τρεις, θα έλεγα, θεωρήσεις του Πλάτωνα, οι οποίες έχουν παίξει μεγάλο ρόλο στην μετέπειτα για κάποιους αιώνες στη Δύση. Πρώτα απ' όλα ότι ο Πλάτωνα έχει θεολογικό χαρακτήρα, δηλαδή τον λατρεύει γιατί θεωρεί ότι ο Πλάτωνα είναι θεολόγος. Βέβαια δεν έχει την ψευδέστηση ότι είναι θεολόγος χριστιανικού τύπου, αλλά θεολογείς. Το δεύτερο είναι κάτι το οποίο δεν είναι δικιά του σύλληψη, το έχει δανειστεί από το μέσο πλατωνισμό, ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Βέβαια αυτό που στο μεσοπλατωνισμό το θεμελίωνα αναφιλοσοφικά, η δικιά του, το δικό του επιχείρημα είναι πεδαριώδες. Είναι, λέει, σίγουρη η σχέση των δύο φιλοσοφιών, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί ο μαθητής να αμφισβητεί τον δάσκαλο. Έτσι. Αφού είναι ο μαθητής του, λέει, έχει επηρεαστεί τέρμα, άρα έτσι είναι. Και επίσης, εμπνεόμενος και από αυτή την ιουδαιο-χριστιανικο-ελληνική παράδοση που έχει διαμορφωθεί πριν από αυτόν, θεωρεί ότι υπάρχει και σε πολλά σημεία συμφωνία Πλάτωνα και βίβλου. Προσέξτε, όχι των βιβλίων που λέμε εμείς της Καινής Διαθήκης, της Παλαιάς Διαθήκης. Και ιδίως το βιβλίο της Γενέσεως. Ναι. Στην έξοδο, ας πούμε, η ορολογία ΟΟΝ δεν μπορεί να... Ναι, αυτό βέβαια είναι από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Εγώ δεν ξέρω το εβραϊκό κείμενο να δω ποιος είναι ο όρος τον οποίο μεταφράζουν έτσι. Έτσι. Αλλά όμως ο Αυγουστίνος έχει αυτή την θεώρηση του Πλάτωνα, η οποία σημαδεύει αρκετά τους μεταγενέστερους. Τώρα, μετά τον Αυγουστίνο, ο Αυγουστίνος βέβαια όσον αφορά το κείμενο το οποίο μας ενδιαφέρει μας εδώ, την πολιτεία, δεν φάνηκε να τον απασχολεί ιδιαίτερα ούτε να τον έχει συγκινήσει. Τον Πλάτωνας. Τον Αυγουστίνο. Α, όχι η πολιτεία του Αυγουστίνου, η πολιτεία του Θεού. Η πολιτεία του Πλάτωνα. Έτσι. Α, τώρα μην και το ανέφερε αυτό. Η πολιτεία του Θεού, του Αυγουστίνου, έχει σχέση με την πολιτεία του Πλάτωνα. Στο μεδούλι της ή σαν έμπνευση. Και τα δύο. Σαν έμπνευση έχει περισσότερη νομίζω από την ουσία του επιχειρήματος που παρουσιάζει. Ο Πλάτωνας είναι πιο πολιτικός θα έλεγα, παρά θεολογικός. Εννοείται. Και ο ίδιος, εντάξει, δανείζεται έναν τίτλο, τον Δεκιβιτάτε. Βέβαια, η εικόνα που έχει του Πλάτωνα είναι ένας Πλάτωνας που έχει σχέση πολύ με τον Πυθαγόρα παρά με τον Σοκράτη, στο μυαλό του. Εκείνος ο διάλογος που τον έχει σημαδέψει είναι ο Τίμιος. Το Τίμιο τον έχει διαβάσει αρκετά, τον έχει εμπνεύσει, τον θεωρεί πολύ σημαντικό. Και θεωρεί ότι και οι διαφορές μεταξύ Τίμιου και Γεννήσεως είναι στην ουσία μηδαμινές, έχουν να κάνουν μόνο με το θέμα της ασάρκωσης του Χριστού. Κατά τα άλλα μπορείς να βρεις τόσες πολλές ομοιότητες που εντυπωσιάζεσαι. Και βέβαια ο Αυγουστίνος, παρότι ήξερε και τους νεοπλατωνικούς και πολλοί το κατατάσσουν με έναν τρόπο στους νεοπλατωνικούς, ασκεί πολύ έντονη κριτική στον Πορφύριο, γιατί θεωρούσε ότι ο Πορφύριος παρερμηνεύει τον Πλάτωνα. Άρα θεωρεί ότι η ανάγνωση των Πλατωνικών των Πλάτων και ειδικά αυτό το Πορφύριο ότι είναι μάλλον λανθασμένη.
Εκείνος όμως που ασχολήθηκε σοβαρά με τον Πλάτωνα, γιατί ο Αυγουστίνος είχε ασχοληθεί με τον Πλάτωνα μάλλον επιφανειακά, ήταν ο Βοήθειος. Mm. Για τον Βοήθειο ξέρετε κάτι, δεν έχετε ξανακούσει το όνομά του. Τα λίγα που έχουμε έρθει μαζί. Δηλαδή. Τώρα θα σας γελάσω το φιλοσοφικό. Σε κάποια φάση δεν είχε μπει φυλακή. Είχε μπει και φυλακή, ναι. Ήταν πολιτικός κρατούμενος. Και εκεί έγραψε κάτι ωραία πράγματα. Ο Βοήθειος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αυτό που λένε λόγιος με την κλασική έννοια του όρου. Είχε σπουδάσει στην Αθήνα, ήταν γλωσσομαθής, είχε κλασική παράδοση, επέμεινε πάρα πολύ, τέλος πάντων, στον αρχαίο κόσμο, μετέφρασε, και αυτός είναι ο πρώτος σημαντικός μεταφραστής. Αρχίζει και μεταφράζει κείμενα από τα αρχαία ελληνικά στα λατινικά. Και μάλιστα για ένα πολύ μεγάλο μέρος του Μεσαίωνα, οι μοναδικές μεταφράσεις που έχουν κειμένων του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη στα λατινικά, το μεγαλύτερο μέρος μάλλον είναι αυτός που είχε κάνει ο Βοήθειος. Μεταφράζει και Πορφύριο από τα ελληνικά στα λατινικά, κάνει και σχόλια, κυρίως στη λογική, για τον Αριστοτέλη και τον Πορφύριο, τα οποία ήταν κείμενα με μεγάλη διάρκεια. Αυτός, όμως, δεν ασχολείται με την πολιτική. Το κείμενο το οποίο τον εμπνέει κυρίως, είναι πρώτα απ' όλα πάλι ο Τίμιος, για άλλη μια φορά, τόσο καλό. Ναι, ότι είναι ο Τίμιος πρώτα απ' όλα και μετά εκείνο το κείμενο που τον έχει, το έχει χρησιμοποιήσει, άρα τον ενδιαφέρει, ήταν ο Γοργίας. Γιατί ο Γοργίας? Υπάρχει κάποια εξήγηση. Για τον Τίμιο, την εξήγηση την είπα εγώ στην πραγματικότητα, λέγοντας ότι θεωρούν ότι έχει σχέση θεολογική, γιατί μοιάζει με το βιβλίο της Γέννησης. Εντάξει. Ο Γοργίας. Ίσως έχει τις λατινικές τάσεις. Όχι, γιατί έχει σχέση με τη ρητορική, που η ρητορική με τη λογική έχουν σχέση. Ναι. Και επίσης, γιατί στο Γοργία βρίσκουν και κάποια θεωρία του Πλάτωνα για το κακό, η οποία μοιάζει λίγο με τον χριστιανισμό. Ή τέλος πάντων εκεί βρίσκονται κατά κάποιο τρόπο οι απαρχές της νεοπλατωνικής θεώρησης για το κακό ως έλλειψης του. Καλό. Του καλού είναι. Μπαλόνι. Και εκεί τελειώνει αυτό το κομμάτι που λέμε πρώιμος χριστιανισμός, η ύστερη αρχαιότητα στην λατινική Δύση. Στο Βυζάντιο τι συμβαίνει την εποχή εκεί με τον Πλάτωνα? Ο Γοργιάνης αντίστοιχα δεν μπορεί να προληφθεί. Είναι ανατολικός κόσμος. Ναι. Στο κομμάτι αυτό που ονομάζουμε εμείς Βυζάντιο και εκείνοι το λέγανε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τι συμβαίνει? Πλήθων. Ο Πλήθων που έχει σχολήσει με τον Πλήθωνα είναι το 1400 περίπου. Αν πάμε καλά, 1460 με 1452. Εκεί, στην πτώση. Ναι, είναι, ορισμένοι λένε ότι είναι λίγο πριν, λίγο μετά. Στην άλωση της πόλης. Τώρα είμαστε 10 αιώνες πριν. 400 περίπου. Στο Βοήθειος πεθαίνει το 525, περίπου πάλι. Στο Βυζάντιο δεν υπάρχει ιδιαίτερη ενασχόληση. Στην πρώιμη χριστιανική περίοδο, στους πρώτους Βυζαντινούς αιώνες, δεν καταπολεμούν πάρα πολύ την φιλοσοφία. Πρώτα Βυζαντινή εποχή, με τον Πλάτωνα ασχολούνται. Και ο λόγος που ασχολούνται είναι ποιος? Ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο γλώσσας, αποτελεί μέρος της παιδείας, διαβάζουν Πλάτωνα. Βέβαια, το τι χρησιμοποιούν τον Πλάτωνα είναι ένα ερώτημα. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ούτε υπάρχει να προσεγγίσουν τις πηγές. Αν θέλουν να βρουν τις πηγές, τις βρίσκουν πολύ εύκολα και τις διαβάζουν. Είναι πολύ απλό αυτό. Ούτε είναι έγκλημα κάποιος χριστιανός να διαβάζει Πλάτων. Ναι, αρχαία φιλοσοφία γενικά και Πλάτων. Αρκεί να εφαρμόσει αυτό που έκανε, που εισηγήθηκε μάλλον ο Μέγας Βασίλειος. Το οποίο ποιο ήταν? Ο Μέγας Βασίλειος στην πρώτη λύση έλεγε ότι κάποιος μπορεί να διαβάζει την αρχαία φιλοσοφία και γραμματεία γενικά, αρκεί να κάνει αυτό που κάνει η Μέλισσα. Η Μέλισσα γυρίζεται σε πολλά λουλούδια, δεν ρουφάει όμως από όλα νέκταρ, μόνο από εκείνα τα οποία
προσφέρουν κάτι. Ο Μέγας Βασίλειος όμως δεν ήταν τον 10ο αιώνα. Ο Μέγας Βασίλειος ζει τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Τον 4ο. Φοιτητής του Ιουλιανού. Ναι. Τον είχα κάπου πιο μετά. Όχι. Λοιπόν, και βέβαια την εποχή εκείνη πολλοί χριστιανοί πατέρες είχαν ασχοληθεί με τον Πλάτωνα, τον διαβάζουν, τον ερμηνεύουν. Άρα στην Ανατολή δεν υπάρχει πρόβλημα με τον Πλάτωνα, όμως δεν υπάρχει αυτό που λέμε φιλοσοφική ανάμεση του Πλάτωνα. Είναι αυστηρά λογική. Θεολογική. Ναι. Τουλάχιστον την περίοδο αυτή. Και βέβαια δεν υπάρχει και δασκαλία της πλατωνικής φιλοσοφίας. Να κάνουμε μια ερώτηση. Ναι. Και αφορά και αυτό που είπαμε στην αρχή μεταξύ περί θεολογίας, ας πούμε. Όταν κάποιος διαβάζει φιλοσοφικά ένα κείμενο, έτσι, η φιλοσοφική ανάγνωση θεωρούμε ότι είναι κάτι ευρύτερο από τη θεολογική που τη συμπεριλαμβάνει μέσα δυνάμει, ας πούμε, ενώ η θεολογική είναι μια πιο κλειστή ανάγνωση, η οποία δεν περιλαμβάνει τη φιλοσοφική. Καλά τα είπες μέχρι το τέλος. Κοίτα χάλασε λιγάκι. Η θεολογική ανάγνωση χρησιμοποιεί τη φιλοσοφική ως εργαλείο, ενδεχομένως. Άρα δεν την προσλαμβάνει ουσιαστικά. Αυτό τι χρησιμοποιεί ως μέσο. Όχι μόνο αυτό. Δηλαδή στην δογματική χρησιμοποιείς τεχνικές και όρους της φιλοσοφίας, αλλά τις χρησιμοποιείς για να κάνεις τη δουλειά σου. Είναι αυτό που στη φιλοσοφία ονομάζουμε ότι όλα αυτά που κάνουν στο μεσαίωνα, ενδεχομένως ιδίως στο θέμα της θεολογίας, είναι να χρησιμοποιούν τη φιλοσοφία απριόρι και όχι. Αποστεριόρι και όχι. Καθίστε τώρα, γιατί έχω κολλήσει στην μυαλό μου. Να χρησιμοποιούν τις λεγόμενες αποστεριόρι αποδείξεις. Δηλαδή, εξ ορισμού βάζω προκείμενες οι οποίες δεν αποδεικνύονται, δηλαδή ότι υπάρχει ο Θεός, και πάνω σε αυτό χτίζω ένα επιχείρημα το οποίο είναι ναι, μεν λογικό, αλλά προϋποθέτει ότι ο Θεός υπάρχει, πράγμα το οποίο ήταν ο σκοπός να αποδείξω. Ναι, οπότε. Αυτό είναι άλλο. Μετά σε λίγο. Δηλαδή, κάνεις λήψη του ζητουμένου στην ουσία σε κάθε επιχείρημά σου, κάπως έτσι. Δεν είναι ακριβώς λήψη του ζητουμένου, δεν είναι το ίδιο σφάλμα. Είναι ως δεδομένο αυτό που θες να πεις. Μα όταν προσπαθείς να θεμελιώσεις το Θεό μέσα από τη φιλοσοφία, ενώ έχεις αποδειχθεί ότι υπάρχει. Αυτός που προσπάθησε πρώτος να αντιστρέψει αυτή την κουβέντα, ποιος ήταν. Κάποιος πολύ αγαπημένος σας. Όχι, πολύ αγαπημένος σας όντως, δεν το λέω έτσι. Όκαμ. Ο Ντεκάρτ. Ναι. Ο Δεκάρτ είναι ο πρώτος που προσπαθεί να αλλάξει αυτή την όχι προσπαθεί, το κάνει, αλλάζει την οπτική αυτή και παρουσιάζει αποδείξεις που είναι αντίστροφες. Έτσι, ενώ όλοι οι προηγούμενοι χρησιμοποιούν αποδείξεις που είναι ναι, απλά δεν είναι φιλοσοφική ανάγνωση λοιπόν, γιατί όταν μιλάμε για φιλοσοφική ανάγνωση μιλάμε για κατανόηση. Δεν μιλάμε μόνο για χρήση των επιχειρημάτων της φιλοσοφίας, αλλά μιλάμε για μια κατανόηση και μια ας πούμε πορεία και μέθοδο η οποία σε οδηγεί προς μια γνώση η οποία την οποία, όπως λέγαμε, δεν την έχεις προδιαθέσει στο μυαλό σου. Δεν έχεις βάλει κάποιες αρχές, δηλαδή, όπως ότι υπάρχει ο Θεός ή οτιδήποτε. Αλλά είναι καθαρά θεολογική ανάγνωση. Πρέπει να ξέρεις λίγο το ιστορικό πλαίσιο της εποχής που μιλάμε. Όχι. Το οποίο είναι και για τους εθνικούς, για τους χριστιανούς, εντάξει, που είναι κάτι καινούριο, είναι μια εποχή πτώσης. Ναι, με ποια ναι. Έννοια. Ότι ακόμα και οι εθνικοί, οι οποίοι, ας πούμε, υποτίθεται ότι είχαν την πίστη τους ή τη φιλοσοφία, έχουν διαφορετική θεώρηση από εκείνη που είχαν στην κλασική, ας πούμε, Ελλάδα. Ναι, είναι μια... Και γι' αυτό θεολογούν περισσότερο παρά... Είναι μια παρρυκμασμένη περίοδος για τη φιλοσοφία γενικότερα, ας πούμε, όπως την γνώριζαν στην αρχαία εποχή. Όχι, είναι διαφορετική, δεν είναι διαφορετική. Δηλαδή, και αυτό που λες ότι αυτό δεν είναι φιλοσοφία, όχι, είναι φιλοσοφία. Εγώ διαφωνώ. Γιατί διαφωνώ. Ίσως γιατί ορίζω διαφορετικά τη φιλοσοφία. Ξεκινάω από διαφορετική βάση, δηλαδή. Όχι, αυτή την αίσθηση που έχεις κάποια, μπορείς να την ξαναπείς. Την προηγούμενη εννοώ. Ναι, ναι. Ότι η φιλοσοφία ξεκινάει χωρίς να παίρνει, προσπαθεί τουλάχιστον, να μην παίρνει κάποια αξιώματα ως δεδομένα, ας πούμε, κάποιες βάσεις. Ποια φιλοσοφία. Για εν γέννη η φιλοσοφία. Μισό λεπτό. Ένας που ζει τον 7ο αιώνα, τον 8ο, τον 9ο, τον 10ο, δεν ξέρει τον Descartes, δεν ξέρει τον Kant. Δεν ξέρω το Βίτκενστάιν. Ναι. Προφανώς. Ούτε ο Πλάτωνας όμως τον ήξερε. Και έκανε φιλοσοφία. Ναι, η φιλοσοφία του Πλάτωνα πόση διαφορά έχει αυτό, από αυτό που κάνει ο Κινάτης. Αν ρωτάτε εμένα, τεράστια. Γιατί ο Πλάτωνας ανοίγει τομείς, ας πούμε, με τους οποίους ο Κινάτης δεν ασχολήθηκε εμβριθώς, ούτε ασχολήθηκε όπως ο Πλάτωνας προσπαθώντας να δει δηλαδή τι συμβαίνει εκεί πέρα. Και ο Πλάτωνας είχε θέσεις, αλλά
δεν τις διατυπώνει δογματικά υπό την έννοια ότι υπάρχει ένας θεός, ας πούμε, που μας καθορίζει κάποια πράγματα. Προσπαθεί να πάει μάλλον εδώ. Δηλαδή δεν μπαίνει ο Θεός ως απόλυτη κατά κάποιο τρόπο δύναμη. Τώρα κάπου το είχα γράψει, κάπου το είχα διατυπώσει, κάπως ωραία, αλλά δεν το θυμάμαι. Παρ' όλα αυτά είναι η ίδια αναζήτηση. Η αναζήτηση. Καλά, η αναζήτηση ανά τους αιώνες, ας πούμε, η φιλοσοφική. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι η ίδια η αναζήτηση. Η ηθική δεν είναι η ίδια. Γιατί η θεολογική αναζήτηση είναι πώς να σώσεις την ψυχή σου, ας πούμε. Ή δεν ξέρω ότι έχεις δεδομένο δηλαδή ότι κάπου πας, κάτι γίνεται, κάτι κάνεις. Στη φιλοσοφική αναζήτηση. Δεν υπάρχει σωτηρολογία. Ρωτάς αν μπορείς να σώσεις καν την ψυχή, αν υπάρχει ψυχή. Δηλαδή κάπως έτσι το βλέπω. Υπάρχει όμως σωτηρολογία, ας πούμε, στον Πλάτων. Αντίστοιχα. Δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, για να μην χαθούμε πολύ σε αυτό το πράγμα. Απλώς αυτό που θέλω να πω και. Εντάξει, δεν σημαίνει πρώτα να αποδεχτείτε. Σκεφτείτε. Είναι ότι αυτό που κάνουν οι χριστιανοί είναι στην πραγματικότητα να θεολογούν αριστοτελικά. Δηλαδή, όπως στείλει ο Αριστοτέλης στη μεταφυσική του, κάπου πάνω σε κάποιες αρχές τις οποίες πατάει για να φτάσει στο υπόλοιπο κοδόνιμο, δανείζονται χριστιανοί το μοντέλο αυτό και σε κάποιες αυτές τις αρχές του Αριστοτέλης θα αντικαθιστούν οι δικές τους. Να. Τώρα, αν στο χριστιανισμό, στη χριστιανική φιλοσοφία, υπάρχει, όχι στη χριστιανική θεολογία, στη χριστιανική φιλοσοφία, ναι, υπάρχει διαλεκτική, υπάρχει με άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει όπως το κάνει ο Πλάτων στην πολιτεία που έχει συνομιλητή απέναντί του, ο οποίος του θέτει κακόψεις ερωτήσεις για να τον παγιδεύσει και να τον ταλαιπωρήσει. Υπάρχει όμως αυτό το περιβόητο μεσαιωνικό κείμενο που έχει επιχείρημα, αντίρρηση, επιβεβαίωση, δηλαδή είναι ένα πράγμα λίγο περίεργο, πιάνει το θέμα από όλες τις πλευρές και να καταλήξει τελικά κάπου, αλλά δεν το κάνει με κάποιον απέναντι στον δίλογο. Οπότε λέτε ότι βασίζεται και η χριστιανική φιλοσοφία, όπως την ονομάζεται, ας πούμε, σε μια λογική επιχειρηματολογία. Άρα μπορούμε να τη θεωρήσουμε ως φιλοσοφία. Ναι, είναι χριστιανική φιλοσοφία. Υπάρχει διάφορα. Και εγώ θα σας αντιτείνω ότι υπάρχει μια πίστη από κάτω, θεολογική, η οποία είναι το έδαφος για όλα αυτά. Οπότε δεν δέχομαι οποιαδήποτε λογική επιχειρηματολογία μετά, γιατί πατάει επί μια πίστη στην οποία έχει το αναμφισβήτητα και δεν θέτει, δηλαδή, ως κάτι το οποίο μπορούμε να κλονίσουμε. Ενώ η φιλοσοφία δεν έχει κάποιο αξίωμα που. Μένει ακλόνητο. Μπορείς να κλονίσεις τα πάντα. Και Πλάτωνας θα λέει για το θείο, αν πούμε εμείς σήμερα που δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει θείο, ας πούμε, σαν μία θέση, τότε θα πρέπει να πούμε ότι ο Πλάτωνας δεν είναι φιλόσοφος, γιατί βάζει, ας πούμε, κάνει αναφορά στο θείο. Ο Πλάτωνας όμως πάει από άλλο εδώ. Πάει δηλαδή ο καθένας πάει με τη διαφορετική. Για να πούμε λίγο στο πνεύμα, γιατί αυτό είναι πιο σημαντικό στο πνεύμα της εποχής εκείνης. Αυτός που διαβάζει τον Τίμιο και διαβάζει τον Δημιουργό. Τι αποδείξε για τον Δημιουργό το ο Πλάτων. Εξαρτάται πώς θα διαβάσουμε πάλι τον Τίμε. Γιατί μπορείς να το διαβάσεις σαν ένα παραμυθάκι που λέει ο Πλάτων για να καταδείξει κάτι φιλοσοφικά, ή μπορείς να το διαβάσεις για να το πάρεις ότι το εννοούσε αυτό που έλεγε. Εξαρτάται. Η επικρατέστερη από ό,τι γνωρίζω σήμερα άποψη είναι ότι μάλλον δεν εννοούσε αυτό το πράγμα, γιατί πάλι χρησιμοποιούσε αυτό που κάνει δηλαδή και στην πολιτεία. Γιατί ο Πλάτων πιστεύει σε αυτό που ονομάζουμε καλός ή κακός, και είναι συζήτηση αυτό ευγενές ψεύδος. Δηλαδή, ότι στείλουμε ένα μύθο για πολιτική χρησιμότητα. Σίγουρα υπάρχει από πίσω μια βάση, μια πίστη ότι υπάρχουν οι ιδέες οι οποίες μας καθορίζουν και ότι πρέπει να τίνουμε προς αυτές. Αλλά τον μύθο για τα μέταλλα, ας πούμε, στις ψυχές των ανθρώπων κτλ., ο Πλάτων ήξερε ότι προφανώς είναι ένα ψέμα. Ότι απλά το στείλουμε εμείς σαν άρχουσα τάξη για να πείσουμε τους άλλους ότι πρέπει να λειτουργεί έτσι η πολιτεία σύμφωνα με κάποια ιδανικά. Αυτό για μένα. Είναι φιλοσοφικό, ας πούμε. Βασίζεται μεν σε μια αντίληψη της πραγματικότητας, η οποία ξεκινάει από ότι τα πάντα είναι ρευστά, γιατί κάπου πρέπει να υπάρχουν οι ιδέες κτλ. Αλλά δεν βασίζεται σε ένα θεό δημιουργό και σε μια θρησκεολογική, ας πούμε, αντίληψη των πραγμάτων ή θεολογίζουσα, η οποία μας προδιαθέτει κάποιες στιβαρές έννοιες καλού-κακού, ενός θεού δημιουργού, ενός. Γιατί εγώ έχω συνδέσει πάρα πολύ, ας πούμε, τη θεολογία με το θεό δημιουργό. Ναι, μην το συνδέεις, όχι. Και μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Άλλο χριστιανική φιλοσοφία, άλλο χριστιανική θεολογία. Υπάρχει διαφορά. Δεν υπάρχει τεσσότερη διαφορά στο Βυζάντιο, στον ανατολικό κόσμο. Υπάρχει σε όλους κόσμους. Και επίσης, ένα άλλο πράγμα το οποίο βέβαια μην πούμε τώρα, γιατί ήδη περνάει η ώρα σιγά-σιγά, ότι θα πρέπει να σκεφτείτε ότι την εποχή εκείνη, ακόμα και αυτοί οι οποίοι φιλοσοφούν, δεν φιλοσοφούν με τον τρόπο του Πλάτωνα. Δηλαδή, ο Πρόκλος δεν φιλοσοφούσε με τον τρόπο του Πλάτωνα. Σήμερα, τι ορίζουμε ως φιλοσοφία.
Είναι πάρα πολύ απλή απάντηση. Τι είναι φιλοσοφία? Τιμολογικά. Όχι, τιμολογικά. Τιμολογικά. Είναι η προσπάθεια να κατακτήσεις κάποιο είδος σοφία. Είναι μια πορεία. Η πορεία προς τη σοφία. Σοφία τι ορίζουμε μετά, τη σταθερή γνώση? Ή μια γνώση που γνωρίζουμε ότι μεταβάλλεται, αλλά προσπαθούμε να βρούμε. Την καλύτερη ερμηνεία που μπορώ να δώσω, τουλάχιστον εγώ, δεν είναι δικιά μου, είναι αυτή που έχει δώσει ο Κουζάνος, ένας φιλόσοφος Γερμανός του 15ου αιώνα. Χρησιμοποιήσω έναν όρο. Την πεπαιδευμένη γνώση. Αυτή είναι η σοφία. Δεν είναι δεδομένη, είναι η γνώση όμως που έχει συστηματιστεί μέσα από παίδευση. Δηλαδή το έχεις βασανίσει στο μυαλό σου και έχεις συστηματίσει κάποιο είδους γνώση. Αυτή η πεπαιδευμένη γνώση είναι η σοφία. Υπάρχει όμως και ένας άλλος ορισμός, λίγο πιο ευρύτερος, που διαχωρίζει τη φιλοσοφία από τη θεολογία. Εννοεί ότι η φιλοσοφία είναι αυτή που θέτει τα ερωτήματα δίχως να δίνει απαντήσεις, να καταλήγει τις απαντήσεις. Δηλαδή δηλίζει τόσο πολύ τον κόνομα χωρίς να φτάνει σε μια δεδομένη απάντηση, πεποίθηση, και που είναι το αντίπαλο δέος στη θεολογία που δίνει κατεξοχήν απαντήσεις. Είναι κάτι δεδομένο και... Ναι, και αυτό βέβαια εγώ δεν συμφωνώ πάντα, γιατί στην πραγματικότητα είμαι λίγο χιγκελιανός εδώ πέρα. Πιστεύω ότι θεωρώ μάλλον ότι σημασία έχει να προτείνει κάτι το οποίο μετά χρησιμοποιεί ότι είναι μια αφετηρία για να πάμε σε μια άλλη πρόταση. Ούτε εγώ συμφωνώ με αυτό. Θεωρώ ότι η φιλοσοφία δίνει απαντήσεις. Και αυτό θα έπρεπε να είναι και ο ρόλος. Όχι δηλαδή, μόνο αυτό που λέει ο Σπύρος δεν είναι περίεργο. Το υποστηρίζουν πολύ, ειδικά. Όχι, δεν το έδωσε σαν δική μου μέσα στον 20ο αιώνα, κυρίως Αγγλοσάξονες, μετά την γλωσσανάλυση, που λένε ότι η φιλοσοφία δεν είναι τίποτα, είναι μόνο ας πούμε τέλος πάντων να βάζεις ερωτήματα. Και να είναι μέθοδος προς απάντηση. Τέλος πάντων, για να πιστέψουμε στο Μεσαίωνα και να συνεχίσουμε την πορεία αυτή, πέρα από τον Βυζάντιο υπάρχει ένας άλλος κόσμος, που είναι ο αραβικός κόσμος. Ο κόσμος αυτός ασχολείται με τον Πλάτωνα την εποχή εκείνη πολύ περισσότερο από ό,τι ασχολείται οποιοδήποτε άλλος κόσμος. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα θέμα πάλι με τις μεταφράσεις, τεράστιο, ότι αυτοί οι άνθρωποι τον Πλάτωνα το διαβάζουν διαμεσολαβημένο. Υπάρχει ένα τεράστιο μεταφραστικό πρόγραμμα το οποίο ξεκινά τον 5ο αιώνα στη Συρία και ολοκληρώνεται τον 10ο αιώνα, αν πρέπει να πω ένα χώρο που ολοκληρώνεται, μάλλον στο χώρο της Βαγδάτης γενικά, στην περιοχή του Ιράκ, εν γέννη. Όπου εκεί σε αυτό το διάστημα των αιώνων μεταφράζονται πολλά κείμενα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη κυρίως, αλλά και άλλα φιλοσοφικά κείμενα, νεοπλατωνικά, από τα ελληνικά στα συριακά, μισό λεπτό θα σου μου πεις, στα συριακά, από τα συριακά στα περσικά ή από τα ελληνικά στα περσικά και μετά από τα συριακά ή τα περσικά στα αραβικά ή απευθείας κάποιες φορές από τα ελληνικά στα αραβικά. Εδώ πέρα υπάρχει και το πρόβλημα το ότι ο μεταφραστής, ναι, μπορεί να είναι παπάς, ας πούμε, και να το μεταφράσει όπως θέλει. Μα είναι σκηνή. Όχι, μπορεί να παπάσει. Συνήθως είναι ηρωμένη. Είναι κανόνας. Οπότε όλο το κείμενο κατευθείαν... Όχι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Γιατί, δεν ξέρω, έχετε υπόψη σας πώς... Τώρα βέβαια... Το πλέγμα. Να το πω διαφορετικά. Τι κάνουν στη Δύση όταν κάποιος δουλεύει σε ένα σεκρετόριο μου. Δηλαδή είναι... Προφανώς δεν είναι γυναίκες, έτσι, συγγνώμη το λέω. Ήταν ένας άντρας ο οποίος πήγαινε, ήταν μοναχός και τον βάζανε να δουλέψει στο σκριτόριο μου. Τι έκανε αυτός, ποια είναι η δικασία, ξέρετε. Εσείς πιστεύετε ότι πήγαινε όπως σήμερα, ξέρω εγώ, παίρνει μια κούπα καφέ, πήγαινε, καθότανε και άρχισε και έγραφε. Δεν είναι καθόλου έτσι. Αυτός άνθρωπος σκόταν πριν βγει ο ήλιος το πρωί, πήγαινε στον όρθρο, μετά δεν έκανε δουλειές όπως οι άλλοι που καθαρίζανε τα ζώα, κάνανε χίλια δύο άλλα. Πήγαινε στο σκριπτόριο. Στο σκριπτόριο πριν ξεκινήσει, κάνανε προσευχή. Όχι του Πάτερ ημών, ξέρω λίγο, και μετά μπαίνανε μέσα. Ήταν ώρα αρκετή. Και η προσευχή αυτή, ξέρετε τι στόχο είχε? Τον όρκο. Δύο πράγματα. Να επιτύχει την αυτοσυγκέντρωση, δηλαδή να μπορέσεις να είσαι πολύ συγκεντρωμένος και πολύ σοβαρός. Και δεύτερον, να σε φωτίσει ο Θεός για να μην κάνεις λάθος.
Δηλαδή το κείμενο το βλέπουν ως κάτι το οποίο είναι ιερό καθήκον. Δεν, είναι, δεν παρεμβαίνουν στο κείμενο να το αλλάξουν. Αυτά δηλαδή που λέτε ότι επειδή διαφωνούν το αλλάζουν για να μην είναι σύμφωνα με τον χριστιανισμό. Αυτά τα κάνουν κάποιοι αλμπάνιδες. Σε σοβαρά ιδρύματα δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Τους φώτισε και Θεός, οπότε είναι ούτε οι μεγάλοι οι παπάδες που αξίζαν τον τίτλο τους δεν αλλάζανε κάποια πράγματα. Να, εδώ ο Αριστοτέλης γράφει μπούρδες. Βασικά υπάρχει μια... Σου αυτή τη λέξη. υπήρχαν διαφορετικές. Νομίζω ότι σε κάποιες περιόδους υπήρχαν κάποιες αλλοιώσεις που βάζαν σε διάφορα κείμενα, τέλος πάντων, μας τα λέγει ο κύριος Βασίλαρος. Ναι. Ναι. Το νοβελό, όλα αυτά ας πούμε, που κάνανε. Απλώς μετά οι φιλόλογοι στους νεότερους αιώνες. Τα αποκατέστησαν. Ναι, μέσω κάποιων διαδικασιών που είναι αλλά, πλέον, αυτό όμως, ναι, αλλά αυτό όμως δεν είναι ο κανόνας. Δηλαδή τα κάνουν συνήθως κάποιοι οι οποίοι είναι περίεργοι. Βέβαια το δυστύχημα είναι να έχει σωθεί μόνο το χειρόγραφο του περίεργου. Έτσι. Αλλά δεν είναι ο κανόνας. Δηλαδή ο κανόνας είναι ότι τα κάνουν πολύ σοβαρά. Και βέβαια στο κομμάτι αυτό με τους, στον αραβικό κόσμο υπάρχει ένα θεματάκι δηλαδή, το οποίο έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με την αρχαιομάθεια των ανθρώπων που μεταφράζουν. Είτε αυτοί είναι Σύριοι, είτε είναι Πέρσες, είτε είναι Άραβες αργότερα. Βέβαια εδώ υπάρχει και κάτι το οποίο πάλι πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που τα βλέπετε τα πράγματα. Μην βλέπετε τις αυτοκρατορίες ως κουτάκια. Την εποχή εκείνη δεν υπάρχουν σύνορα με την έννοια που υπάρχουν σήμερα. Δηλαδή πάρα πολύ εύκολο ένας πηγαίνει το ένα μέρος στο άλλο και δουλεύει και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα η πλειοψηφία των ανθρώπων που δουλεύουν ως μεταφραστές στους Άραβες, όταν πια αργότερα υπάρχει το Χαλιφάτο, είναι χριστιανοί. Δεν είναι μουσουλμάνοι. Σχεδόν όλοι οι μεγάλοι μεταφραστές τους ήταν χριστιανοί. Όχι Έλληνες κατά ανάγκη στην καταγωγή, ή τέλος πάντων ελληνόφωνοι για να είμαι ακριβέστερος, αλλά χριστιανοί. Οι οποίοι πληρώνονται από τους Άραβες αντρά, τους δίνουν πάρα πολλά και κάνουν τη δουλειά αυτή. Οι μεταφράσεις τώρα είναι πολύ πιστές. Όχι. Πολύ πιστές δεν είναι. Αυτοί έχουν άλλη άποψη βέβαια για τη μετάφραση. Δεν έχουν την αντίληψη που έχουν οι δυτικοί για τη μετάφραση. Και κάνουν δύο βασικά δουλειές. Κάνουν μεταφράσεις, ένα, και κάνουν και πολλές συνόψεις. Δηλαδή παίρνουν ένα μεγάλο κείμενο και το μικραίνουν κατά κάποιο τρόπο γράφοντας τα σημαντικότερα. Όπως τα καταλαβαίνω εγώ. Αυτό συνέβη, ξαναλέω, σε μια μακρά περίοδο που περίπου 500 χρόνια με τρία βασικά κέντρα, τη Συρία, την Περσία και την Βαγδάτη και κυρίως αυτοί τι κάνουν. Εκμεταλλεύονται την παράδοση, την φιλοσοφική της Αλεξάνδρειας. Δηλαδή, πηγή τους είναι η φιλοσοφία όπως αυτή έχει διασωθεί και προάγεται τους τελευταίους αιώνες του αρχαίου κόσμου στην Αλεξάνδρεια συγκεκριμένα. Και βέβαια τους ενδιαφέρει πάρα πολύ ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και η νεοπλατωνική. Μεταφράζουν έργα από αυτά τα τρία μεγάλα ρεύματα. Και βέβαια εδώ πρέπει πάλι να δούμε τι γίνεται με την πολιτεία. Η πολιτεία του Πλάτωνα, η απάντηση είναι πολύ απλή, ναι, έχει μεταφραστεί στα αραβικά. Αυτό είναι βέβαιο, είναι σίγουρο, δεν χωράει αμφιβολίου. Και μάλιστα από πολύ πολύ νωρίς. Εκείνο το κείμενο που δεν μεταφράστηκε του Πλάτωνα, το Αριστοτέλη, στα αραβικά, μάλλον ποτέ, ήταν τα πολιτικά. Έχουν μεταφραστεί όλα τα κείμενα του Αριστοτέλη, ακόμα και ψευδοαριστοτελικά κείμενα από την εποχή εκείνη, νόμιζα ότι είναι το Αριστοτέλη γνήσε, δεν θα πω στην κουβέντα αυτή τώρα, είναι, χανόμαστε. Δεν μεταφράστηκαν ποτέ τα πολιτικά του Αριστοτέλη, στον αραβικό κόσμο. Γιατί δεν είχαν την πόλη κράτος, πούμε. Ο λόγος δεν έχει εξηγηθεί, Σπύρο, επαρκώς μέχρι σήμερα. Μήπως έχουν χαθεί. Ποια. Ίσως να έχουν μεταφραστεί και να έχουν χαθεί αυτά τα κείμενα. Αυτή είναι μια λογική, θα έλεγα, σκέψη, η οποία μάλλον όμως δεν είναι σωστή. Για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Όταν ο Αβερόης
ένας πολύ πολύ σπουδαίος φιλόσοφος άραγας του Μεσαίου. Σχολιάζει μετά την πολιτεία του Πλάτωνα, τέλος πάντων εκφράζει το παράπονό του που δεν είχε και τα πολιτικά του Αριστοτέλη. Άρα είναι γεγονός ότι τα πολιτικά του Αριστοτέλη για κάποιο λόγο που δεν είναι αρκετά σαφή σε εμάς, δεν μεταφράστηκαν ποτέ στα αραβικά. Έχουν μεταφραστεί όλα τα υπόλοιπα και το τονίζω όλα, αυτό που έχει τα πολιτικά. Αυτό και την πολιτεία τι σημασία έχει. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική απάντηση η οποία έχει δοθεί, ας πούμε. Α, πας πιο... Αυτή είναι η απάντηση, μια δευτερογενής απάντηση. Υπάρχει μια πρωτογενής πρώτα. Ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχει κάποιο άλλο μεγάλο κείμενο πολιτικής φιλοσοφίας που μπορεί να κάποιος να διαβάσει. Είναι το μόνο. Είναι το μόνο, κυριαρχεί, εντάξει, τους επηρεάζει. Και Κικέρον και ο Ιερός Αυγουστίνος και αυτά. Στα αραβικά. Στα αραβικά ήταν μόνο στα λατινικά κείμενα. Ναι. Δεν είχαν μεταφράσει τα. Μισό λεπτάκι. Οι Άραβες δεν μεταφράζουν Λατίνους. Καθόλου. Ναι. Μεταφράζουν μόνο Έλληνες. Γιατί αυτό? Σου πω. Δεύτερον, κάτι άλλο που περνάει παρατήρητο. Πέρσες και Ινδούς. Δηλαδή, έχουν μεταφράσει πολλά κείμενα πολιτικής φιλοσοφίας των Περσών και τα έχουν αξιοποιήσει. Οι Πέρσες είχαν πολύ μεγάλη παραγωγή σε κείμενα πολιτικής σκέψης από την αρχαιότητα μέχρι και το Μεσαίωνα. Και έχουν μεταφράσει επίσης και Ινδούς. Υπήρχε και Κιτινή Ασή, τέλος πάντων έχουν διαξιόλογη σκέψη. Βέβαια αυτά τα δύο κομμάτια είναι λίγο, θα έλεγα σήμερα, παραμελημένα. Γιατί για να μπορέσει κάποιος σήμερα ερευνητής να κάτσει να ασχοληθεί με αυτά, οφείλει να ξέρει πέρα από αραβικά και αρχαία περσικά, όχι τα φαρσί, και ινδικά. Συγκριτικά. Ναι. Πράγμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι μάλλον είναι λίγο δύσκολο. Και τέτοιες δουλειές, όχι ότι δεν γίνονται, γίνονται, αλλά σπανίζουν. Δεν κάνετε αυτό εύκολα, ειδικά με μια ομάδα εργασίας, όπου κάποιος που θα είναι συγκεκριμένος θα ξέρει αρχαία περσικά, όλος ξέρει ινδικά και προφανώς θα συνεννοούνται στα αγγλικά. Δηλαδή, σε αυτή την ομάδα μελέτης, φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα. Ναι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να ξέρει. Εδώ μπορεί, θα, αλλά. Εδώ είναι... θα υπερκεράσω σε μαρξισμό και τον φίλο μου του Στάδου. Γιατί δεν γίνεται αυτό όμως? Ή γιατί, για να το πω διαφορετικά, τέτοιες μάλλον ομάδες σπανίζουν, είναι σπανιότατες. Λόγω της πτώσης της ουσίας. Γιατί κανείς σε αυτό που αποκαλούμε δυτικό πανεπιστήμιο και το οποίο η σύγχρονη προοδευτική διανόηση έχει ξεοδηγό τέλος πάντων καθαγιάσει, δεν υπάρχει χώρος για τέτοια πράγματα. Δηλαδή, όσο και φανεί περίεργο, στην Αμερική σήμερα, αν πάτε και δείτε λίγο την ακαδημαϊκή πραγματικότητα σε μια χώρα που έχει τα περισσότερα λεφτά να δαπανίσει. Χρωστάει απλά ένα πλούσιο. Όχι, δαπανούν πολλά χρήματα. Στα πανεπιστήμια. Ναι, για την εκπαίδευση. Συγγνώμη, δεν είναι ιδιωτικά τα πανεπιστήμια του. Όχι, είναι μύθος. Στην Αμερική δεν είναι ιδιωτικά. Το Harvard είναι, δεν είναι ιδιωτικό. Όχι, δεν είναι ιδιωτικό. Είναι δημόσιο, απλά πληρώνει πολλά λεφτά. Όχι, ούτε δημόσιο είναι. Είναι, τι δεν, σημαίνει, δεν ξέρω τι. Να σας εξηγήσω. Είναι ένας μύθος, τον οποίο επιτρέψει την παρένθεση να τον διαλύσω. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Μετά το κολέγιο υποχρεώσει να πας στο πανεπιστήμιο. Ποιο είναι το κολέγιο? Όχι. Δεν είναι υποχρεώσει. Δεν λοιπόν, είναι. Λοιπόν, μισό. Να σας πω ένα πράγμα. Ένα. Επιτρέψτε μόνο την παρένθεση. Γιατί έχει σχέση με αυτό που έλεγα πριν. Στην Αμερική υπάρχουν πανεπιστήμια τα οποία είναι της πολιτείας. Είναι τα state universities. Τα οποία όμως είναι συνήθως όχι πολύ καλής ποιότητας. Υπάρχουν ορισμένα όπως τη Νέα Υόρκη, το οποίο είναι πανεπιστήμιο ομπρέλα, δεν είναι ένα μόνο. Δηλαδή έχει αυτόν τον τίτλο και είναι 15 διαφορετικά ιδρύματα που στεγάζονται κάτω από αυτό. Το οποίο είναι καλό, αλλά δεν είναι συνήθως έτσι. Τα υπόλοιπα, τα οποία τα έχει την πολιτεία. Συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι να είναι ιδρύματα, αυτό που στην Ελλάδα λέμε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Δεν τα έχει ένα πρόσωπο. Τα ιδρύματα αυτά
είναι νομικά πρόσωπα, ακολουθούν την παράδοση, θα έλεγα, τη μεσαιωνική. Είναι ένα ίδρυμα το οποίο ανήκει στους καθηγητές και στους φοιτητές, δεν έχει μετόχους, δεν βγάζει κανείς κέρδη από αυτό. Δηλαδή, όταν έρθει το τέλος χρονιάς και κάνουν τον απολογισμό, αν τους περισσεύουν λεφτά, δεν τα βάζει κανείς στην τσέπη τα λεφτά αυτά. Απλώς, με τα λεφτά τα οποία έχει το ίδρυμα, πληρώνει τις υποχρεώσεις του. Αν του περισσεύουν, τα επενδύει συνήθως σε βελτίωση των υποδομών, των προγραμμάτων σπουδών, των φοιτητών, μπλα μπλα, των καθηγητών και όλα αυτά. Τώρα τα τελευταία χρόνια τα επενδύει και σε επενδύσεις που έχουν να κάνουν το χρηματιστήριο με άλλα πράγματα, οπότε τα κάνει περισσότερο. Αλλά δεν έχει μετόχους, δεν αφήνει κέρδη. Ιδιωτικά πανεπιστήμια την ΕΠΤΟ είναι στην Ελλάδα εδώ, όταν είναι ιδιωτικό, δηλαδή το έχει κάποιος, ξέρω εγώ, υπάρχει ο Στήρης που έχει ένα πανεπιστήμιο και το έχει επιχείρηση και θέλει να βάλει λεφτά. Υπάρχουν μόνο σε κάποιες χώρες, όχι μόνο, κυρίως σε χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, στην Ουγγαρία, την Τσεχία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, όπου εκεί υπάρχουν πανεπιστήμια επιχειρήσεις. Τα έχουν κάποιοι άνθρωποι μέτοχοι και θέλουν να βγάλουν λεφτά από αυτά. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Έτσι, ιδιωτικά πανεπιστήμια όμως, στον κόσμο τον δυτικό, που κυρίως αυτόν ακούμε και δεν υπάρχουν την έννοια που το λέμε εμείς στην γλώσσα μας ιδιωτικά. Δεν είναι ιδιωτικά, δεν τα έχει κανένας, δεν είναι επιχείρηση. Έχει έναν πρόεδρο σε αυτό το πράγμα, ο οποίος το διοικεί, είναι για κάποια χρόνια και μετά φεύγει και βγάζει κάποιος άλλος. Αυτός όμως το μόνο του έσοδο από το πανεπιστήμιο είναι ο μισθός του. Δεν, και ο στόχος του είναι να μην το βάλει μέσα, όχι να βγάλει κέρδη. Κατά βάση. Ναι. Προφανώς όμως ο πρόεδρος και όσοι ας πούμε αποφασίζουν, δηλαδή το συμβούλιο ή πως αλλιώς λέγεται, δεν κοιτάνε ας πούμε να μην πέσουν έξω οικονομικά. Δηλαδή ο προϋπολογισμός προφανώς ας πούμε κοιτάνε να λειτουργεί με μια άνεση, με μια οικονομική άνεση. Που σημαίνει ότι προφανώς θα δέχονται επιχειρήσεις να τους χρηματοδοτούν προκειμένου ας πούμε να αναπτύξουν τα ερευνητικά έργα και προκειμένου ας πούμε να βγει ας πούμε, στα δυτικά, αλλιώς ας πούμε, θα έχουν προβλήματα. Ναι, αυτό εννοείται. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ο τρόπος χρηματοδότησης, το κυριότερο. Θα το συζητήσουμε μετά. Αυτό, αν θέλετε, στο τέλος. Απλώς όμως και να μην θέλουμε την συζήτηση και να την ολοκληρώσουμε σε λιγάκι, τουλάχιστον το κομμάτι αυτό με τον Πλάτωνα, να σας πω μόνο το εξής, ότι αν κάποιος σήμερα στην Αμερική πάει και ζητήσει να επενδύσει σε σπουδές αραβικές ή ανατολικές, δεν θα βρει πρόσφορα. Δηλαδή, ίσα-ίσα που πολλές φορές τμήματα ή έδρες αραβικών σπουδών κλείνουν. Ειδικά μετά την επίθεση στη Νέα Υόρκη. Και γενικώς δεν είναι πάντα εύκολο σήμερα να πεις κάποιος και να βρει χρηματοδότες που θα τον βοηθήσουν να κάνει τέτοια πράγματα. Γιατί αν βρει, θα είναι κυρίως Σαουδάραβες ή από το Ομάν, το Κατάρ και όλα αυτά, που αυτό πάλι δίνει μια φυσιογνωμία σε αυτό που το κάνει, το στιγματί. Έχει μια ιστορία για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό που ονομάζουμε ακαδημαϊκή ελευθερία, όταν από πίσω έχει κάποιον που τη χρηματοδοτεί την έρευνα, είναι λίγο περιορισμένο. Ναι. Δεν είναι ελευθερία. Ναι, δηλαδή, εσύ μπορεί να έχει μια ιδέα που μπορεί να είναι πολύ καρποφόρα, πολύ γόνιμη, αλλά πρέπει να βρει κάποιον ο οποίος να θεωρήσει ότι είναι πολιτικά. Ορθή. Όχι ορθή. Πολιτικά σκόπιμο να προχωρήσει. Μάλιστα. Οπότε κάποιος άλλος θέλει να έχει κέρδος από αυτό που θα κάνουν οι φοιτητές ή οι καθηγητές στο πανεπιστήμιο, το οποίο δεν βγάζει κέρδος. Το κέρδος δεν είναι μόνο το υλικό, υπάρχει σε πολλά επίπεδα. Και σε πολιτικό, ναι. Όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, γιατί αυτό πάλι που λένε ορισμένοι είναι μύθος, ότι σώνεται καλά σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, ανθρωπιστικές σπουδές καταραίουν. Έχουν πρόβλημα, αλλά δεν καταραίουν γιατί πολλές φορές είναι σπουδές που δίνουν κύρος και βρίσκουν ανθρώπους που δίνουν λεφτά για αυτές μόνο και μόνο για το κύρος τους. Στο Πανεπιστήμιο που ήμουν εγώ πέρσι στην Αγγλία, εκεί πράγματι έκλεισε το τμήμα πριν 2 χρόνια το τμήμα φιλοσοφίας. Κλείσανε τέλος. Και ο λόγος ήταν μάλλον αυτός ότι. Δεν βγάζει αυτά. Ναι, καλά, η Αγγλία έχει άλλες. Η Αγγλία έχει πάρει έναν δρόμο. Πάντως, όταν μιλάμε για ένα άνοιγμα τέτοιο, ας πούμε, για τέτοια πανεπιστήμια, εντάξει, δεν υπάρχει αποκλειστικά κρατική επιχορήγηση. Είναι, μπαίνουν και τα δίδυμα. Δεν υπάρχει καθόλου. Ναι. Καθόλου. Ή αν υπάρχει λίγη. Ας πούμε, στη Φιλανδία, πάλι, που έχω μια εικόνα και ξέρω αρκετά καλά,
Εκεί τα βήματα λειτουργούν ως εξής. 60% από μόνα τους, 40% από κράτος. Και αν το καταφέρουν αυτό, έχουν λόγιο. Τέλος πάντων, να γυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε πριν. Ότι υπάρχει μια παράδοση πλατωνική στην αραβική κουλτούρα πάρα πολύ έντονη, ασχολούνται πάρα πολύ με τον Πλάτωνα και με την πολιτεία. Ειδικά είναι πολύ σημαντικό το έργο που έχει κάνει ο Αβερόης πάνω στην πολιτεία. Επίσης πολύ σημαντικό έργο πάνω στην πλατωνική πολιτική φιλοσοφία έχει κάνει και ένας σπουδαίος Εβραίος φιλόσοφος, ο Μαϊμονίδης, ο Μωυσής Μαϊμονίδης. Και αυτός είχε ασχοληθεί με την πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα, διάβασε το κείμενο του Πλάτωνα από τα αραβικά βέβαια, όχι από τα ελληνικά. Τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ, τον έχει στιγματίσει, θα έλεγα, και την περίοδο αυτή, σε όλο τον τότε πολιτισμένο κόσμο, μόνο οι Άραβες καλλιεργούν, μελετούν και εξελίσσουν την πολιτεία του Πλάτωνα. Βέβαια και αυτοί διαβάζουν τον Πλάτωνα με έναν τρόπο ιδιαίτερο, νεοπλατωνικά, πρώτα, και κατά δεύτερο λόγο, αυτοί βλέπουν τον Πλάτωνα αρκετά πάλι θα έλεγα θεολογικά. Όχι όμως υπό το πρίσμα της δικιάς τους θρησκείας, καμία σχέση, απλώς βλέπουν και διαβάζουν έναν Πλάτωνα ο οποίος είναι θεολογικός. Στα αραβικά επίσης είχαν μεταφραστεί και συνοψιστεί σε πολλές διαφορετικές εκδοχές και οι νόμοι του Πλάτωνα. Και εκείνος ο φιλόσοφος ο οποίος ήταν το κομβικό σημείο που γεφυρώνει τον αρχαίο κόσμο με τον αραβικό μεσαιωνικό ήταν ο Αλ-Φαράμπι. Λοιπόν, ο οποίος πραγματικά είχε διαβάσει πάρα πολύ τον Πλάτωνα, τον θαύμαζε τον Πλάτωνα τότε. Ξέρουμε ότι έχει διαβάσει όλα τα κείμενα του Πλάτωνα γιατί τα έχει όλα συνοψίσει, τουλάχιστον είχε καμιά καλή γνώση όλων των κειμένων του Πλάτωνα. Βέβαια, αργότερα στον αραβικό κόσμο θα κυριαρχήσει ο Αριστοτέλης. Αλλά χάρη στο έργο του Φαράμπι και του Αβερόη αργότερα, ο Πλάτων πάντα είχε μια μεγάλη θέση. Και βέβαια, ο Φαράμπι είχε γράψει και ένα έργο πολιτικής φιλοσοφίας, το οποίο ο τίτλος του μοιάζει πάλι με την πολιτεία, είναι περί της Δανικής πολιτείας, αν το μεταφράσουμε στα ελληνικά. Και κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα εκεί, προσαρμόζει ιδέες της φιλοσοφίας του Πλάτωνα στο δικό του κόσμο. Να μην σκουράζω πολύ με τους Άραβες, να πω ένα μόνο πράγμα. Αυτό που κάνουν οι Άραβες δεν έχει προηγούμενο στην εποχή τους, ούτε στη Δύση, ούτε στην Άτομη. Γιατί δεν περιορίζονται απλά και μόνο να εξηγήσουν τη φιλοσοφία, να εξηγήσουν ή να μεταφράσουν τη φιλοσοφία του Πλάτωνα, ιδίως στην πολιτεία. Τι χρησιμοποιούν, παραφράζοντάς την κατά κάποιους, στην πραγματικότητα όμως την εξελίσσουν. Δηλαδή δεν κάνουν αυτό που κάνουν στη Δύση ή στο Βυζάντιο, αντιγράφω το κείμενο, λέω πέντε βασικά σχόλια για αυτό και τελείωσα. Για λόγους πολλούς και διάφορους, ορισμένοι λένε